Boop, <laughs> boop, τώρα τι γίνεται. Σε μια αγωνιστική, όπου η Φιωρεντίνα πέρασε μέσα από την Νάπολη με διπλό και βρίσκεται πλέον στην τετράδα τη ε, Σέρια, όπω είχε προβλέψει ο φίλο μου Στέλιο Καρακάη που κάθεται απέναντι. Δημήτρη Κρυσικό. <laughs> και κάτω του. Στο έμπα. Σε μια αγωνιστική που η Μίλαν πέρασε στην πρώτη θέση με τον Ολιβιέ Ζηρού να παίζει τερματοφύλακα. <laughs> τερματοφύλακα γιατρό, ναι. θα μπορούσε να πει κάποιο ώστε να πάρει αυτή την νίκη Μίλαν σε μια αγωνιστική που η Ιντερ με την Πολόνια, η οποία είναι σχεδόν αίτητη. Όλοι δεν κόλλοι. Μπράβο. <laughs> Θα μπορούσε να πει κανεί ότι αρκούν τρει-τέσσερι ειδήσει, αλλά όχι στην Ιταλία. Είμαστε οπότε. Ε, Απολύσει προπονητών έχουμε. Προσλήψεις προπονητών έχουμε. Βεβαίω. Απολύσει που περιμένουμε έχουμε. Ακριβώ. Έχουμε δηλώσει του, του Σπαλέτη, έχουμε την Ιταλία να αναλαμβάνει το Μουντιάλ και πα, το Euro συγγνώμη, του 2032 και πολλά πολλά όμορφα. Μαζί με την Τουρκία. Βεβαίω. Είναι λοιπόν το Κάτσο Μπαλιάτο αυτή τη εβδομάδα. Είμαστε μαζί με τον Ντομ από το. Από το Second Bacon. Μεγάλε. Μπαλιάτο. Μεγάλε. Όχι dome. ακόμα από το Κάτσο Μπαλιάτο. Είμαστε 10 επεισόδια maximum που θα να γράψουμε εδώ συνολικά που να είναι έτοιμο να πάρει μικρόφωνο και να, να, μπει στη ναι. συζήτηση. Από τώρα είναι έτοιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα πολύ φιλαντίνα. Για πάμε, Μερσέλιο, για πε. Καταρχά, γελούσα μία ώρα με αυτό που είχε γράψει. Σημειώσει mm -hmm. για το πρώτο γκολ, την αντίδραση του Μερέτ. Ο οποίο ξεχνάει ότι είναι θερματοφύλακα και πάλι να τη διώξουμε το γόνατο. Όταν αφού χτυπάει στο δοκάρι, μπάλα. Είναι αυτό που λέει ρε φίλε λες, και παίζουμε στην πλατεία. Μου θύμισε πάρα πολύ τον εαυτό μου όταν έπαιζα στα τσιμέντα. Το κάνω λίγο δραματικό, αλλά όντω ήταν στη Δεν εννοώ. Δεν, δηλαδή, να από πίσω. Όταν, Από ναι. όταν αρχίσαμε και παίζαμε σε χορτάρι, ναι. βρίσκαμε τερματοφύλακα. Σωστό. Καταλαβέ. Οπότε όταν έπαιζα στην πλατεία τη γειτονιά μου, κάναμε το κλασικό το κυκλικό που βάζουμε τέρμα κάποιον. Αναδύο γκολ. Αν ήμασταν και λίγο πιο hardcore, βάζαμε αναδύο φάμε, βάλουμε. Αλλά επειδή εγώ στι ομάδε μου ήξερα ότι θα τα βάλουμε, ναι. δεν έβαζα αυτό τον κανονισμό. έλεγα να τα φάμε για να παίξω. Okay, σωστό, σωστό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν μπορούσαμε να την πιάσουμε με τα χέρια, προσπαθούσαμε να τη τα πόδια. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Μέρετ. Ναι, Ήταν, ακρι... ήταν λίγο καραμπόλα. Βρήκε στο δοκάρι. Και μετά το τρώει κάτω από τα πόδια. Ναι, ναι, βέβαια. Και από, από, δίσκο, από το πλάι. Απογόνι από, από, γονή, από δεν το τρώσε, παιδί μου. Εκεί, πέρα. Εκεί νομίζω ότι μπαίνει λίγο η ρέντα τη Φιωρετίνα, που την έχει όλη τη σεζόν και δεν την είχε πέρυσι το ότι προηγείται μέσα στην άπολη με ένα αρκετά τυχερό γκολ. Γιατί ούτω ή άλλω είναι ένα γκολ το οποίο έρχεται από ανέβασμα του Κουάρτα. Ο οποίο γενικά το κάνει αυτό. Ναι, Έχω ναι, αρχίσει ναι. και θεωρώ ότι είναι μοτίβο πλέον ναι, του ναι, Ιταλιάνο ναι, να βεβαίως. του λέει πήγαινε δίπλα στο Center Four. Σταύρο Λαμπριάκο. Ναι. Αλλά παλιά. Βρήκε τον γκολ. Γενικά νομίζω αρκετά καλή η... Η... η, Φιωρεντίνα και πολύ πιεστική παρόλο το 0-1. Δηλαδή προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι Δεν το, το φοβήθηκε κιόλα. Ναι. Δεν το φοβήθηκε το ματ. Ε, έκανε μια βλακή ο Παρίσι στο τέλο του μηχρόνου να πει να τη γυρίσει με το στήθο. Πετάχτηκε όμω ο Σίμεν πενάλτη. Μπήκαμε, μπήκαμε στο όσιμεν territory, δηλαδή ναι. ότι κάποιο, εκείνη την ώρα, νομίζω ότι όταν είσαι αμυντικό και χτυπάει μπάλα πάνω και κάνει λάθο, εκείνη τη στιγμή λε πόρε, φίλε. Δηλαδή είναι, είναι και αυτό εδώ. Τον έχει δει ήδη να ναι, ναι, ναι. να μπαίνει στο πλάνο ναι, 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 ο Σίμεν. Ναι. Έχασε και μια ευκαιρία στο δεύτερο, ήταν πολύ καλή η επέμβαση του Ρατσιάνο. <laughs> Για να γίνει το, στο 1-1 Ναι, ήταν στο 1-1. Που πάλι, πάλι, πάλι ε, ε, μπαίνει βουτάει για να ε, και κλέβει την μπάλα. Εκμεταλλεύεται ένα όχι και τόσο καλό πλάγιο που κάνει η Φιωρεντίνα προ τα πίσω. Βράβο. Ε, Αλλά ρε φίλε, κάνει το σπρίντερ, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να το. Δεν να... Πρέπει να προβλέψει, πρέπει να φυσική απέναντι στον Σίμεν για, για το πώ να διαχειρίζεσαι. Δεν, τις δεν, δεν περίμενα ότι θα το χάσει. Ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά πολύ ωραίο απόκρουσε τον Τερατσιάνο, ο οποίο Ρε, εγώ πριν δύο-τρία χρόνια δεν τον είχα για καλό τραυματοφύλακα. Πάντω έχει βελτιωθεί, μου φαίνεται. Αρκετά. αρκετά. Παίζει καλύτερα. ειδικά φέτο. πάνω εκεί που λέγαμε ότι θα πάρει το χείο Φιωρέντινα. Είχε και μια καλή ευκαιρία με τον Εζολάκη και τον Ικονέ που είχαν ένα σούτου του ουσιαστικά τράνταξε το δοκάρι. Έρχεται. Πώ το λέγανε οι CDC, She's got the jack. Μπράβο. Αν και αυτό είναι κάτι άλλο στην αργό. Την και τέλο πάντων. Ο μεγάλο Jack Bonaventura. Jack of all trades. Jack of all trades. Master of all. Pretty master, master, goal, master δηλαδή, of ναι. all. <laughs> master of most. Master of most. most ναι. <laughs> ε, φωνάξε, φώνα, το φώναξε εθνική. Ξανά. Λοιπόν, έχει τέσσερα γκολ ε, και 2 assist ο, ο Jack Bonaventura στην ε, Serie A. Με τον Σπαλέτη να δηλώνει Bonaventura is our Bellingham. Ε, τώρα το <laughs> συμβεί. <πει. laughs> Για τόσο λέω. Ε, παιδί, δεν είναι η ρε... είδηση μόνο ότι κερδίζει ο α... ειναι Είναι γύρω-γύρω Αυτή όλα. η μόδα τελευταία που καθένας βρίσκει ένα, ένα, ένα άσχετο. Νταβίντσι <laughs> ακούσαμε για τον... Αυτό <laughs> το Εδώ ένας παλέτη όμως με το λέει, έτσι. <laughs> ναι, ρε συ... Βρε με ένα, ένα παίχτη που να ταιριάζει πιο. Όχι ότι. Και λίγο πιο φυσιολογικό, αν θε. Γενικά γιατί ο Μπέλεγα μου έχει πάει βάλει 10 γκολ στην Αλμαδρίτη. Έτσι πιο. Και είναι και, 20, 20. Ναι, δηλαδή όχι. δεν είναι και 9 το ο Τζάκο Μπονταπεντούρα. Είναι η αλήθεια. Όχι, 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 όχι. Ε, εντάξει, δεν θα το είχαν από εκεί πέρα. Για ακόμη μια φορά η άμυνα τη Νάπολη. Ε, εντάξει. Α, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή η μεγάλη διαφορά με πέρυσι είναι επί τη ουσία. Η άμυνα. Είναι, εντάξει, η σου διαχείριση σου, στην άμυνα. Ναι, σου έφυγε εκεί. Αλλά mm. δεν γίνεται να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Ναι, ναι, και ναι, ναι. αυτό νομίζω μπορεί να το καταλογεί στον. <laughs> στον <laughs> Ρούντι, τον Καρσία, τον φίλο μου. Όπω το <laughs> λέγανε οι <laughs> Special, σε message του you, Ρούντι. <laughs> Όπω επίση. Από τον Αουρέλιο έρχεται το Όπω επίση μπορώ να το καταλογίζω ότι δεν πρέπει να έχει καθόλου καλό κλίμα στα αποδητήρια του και φαίνεται από τι αλλαγέ των παικτών. Και φαίνεται και από τον πάγκο. Ναι. Και στον πάγκο τι γίνεται. Δηλαδή, αν το προσέξει, είναι, είναι, έχει πολλά νεύρα ο Γκαρσία. Ναι. Βέβαια. Οκ, ε, okay, α πούμε τώρα έβγαλε τον Πολιτάνο. Θα κάνει και ένα rotation, ειδικά αφού μπορεί να φέρνει ποδοσφαιριστέ από το Λίνστρεμ mm. κτλ. Το νοσί με το μεγάλο, γιατί τον βγάζει το 76. Δηλαδή, στο 1-2. Πρώτον, χάνει ένα 1-2. Δεύτερον, να κουράστηκε ο Σίμεν λίγο δύσκολο. Ναι. Επίση, δεν έχει άλλο παιχνίδι, έχουμε διάλειμμα για εθνικέ. Γιατί βγάζει το νοσί κυνηγά, με το γήπεδο. Κυνηγά το σκορ. Ναι. Και βγάζει έναν άνθρωπο, ε, τον καλύτερο επιθετικό, α πούμε, <laughs> τον καλύτερο σύντροφο <center> <laughs> στη σέριά. Που μπορεί να στο. Μπορεί, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να πεταχτεί κάπου ρε με παιδί, παιδί με αυτό που κάνει ο Σίμερμαν. Και η μεγαλύτερη απειλή, νομίζω, στο παιχνίδι. Ναι, και εγώ το έβλεπα και λέω. Τι κάνει. Ναι, ήταν, δηλαδή, ήταν φοβερό. Όντω πα για την αποζημίωση. <laughs> 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 ναι, ήταν, 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 ήταν φοβερό. Βέβαια, διάβασα και κάτι άλλο. Γιατί να πούμε ότι είναι. Όχι ακριβώ ο, ο Ρούντιν Καρσία, αλλά υπάρχει ένα κλίμα που δεν αντιστρέφεται. Πάρα πολύ καλά, για δε. Μήπω έχει απολυθεί αυτό, την ώρα αυ, που αυτό, 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 κοιτάζω. Κοίταξε. Δεν, δεν ξέρω πώ αντιστρέφεται, όχι αγωνιστικά, ω κλίμα που έχει ναι, δημιουργηθεί αγωνιστικά, γύρω του. Τα βλέπαμε και την προηγούμενη φορά ότι δεν είναι πάρα πολύ μακριά από την εικόνα τη κυριαρχία και έχει ανεβάσει λίγο και του δείκτε τη προ τα πάνω στο πρέσβη Αλλά δεν πάνε, καλά, δεν πάνε, δεν, πάνε, δεν πάνε τέλεια τα αποτελέσματα. Δηλαδή, η Νάπολη είναι τρει βαθμού από την τετράδα. Δεν είναι, ξέρει, πολύ πίσω. Ο Ντελαουρέντη βέβαια δεν χαίρεται πάρα πολύ με όλα αυτά. Έφαγε τρία από την Ριάννα. Ναι. Μια καλή ομάδα. Έφαγε τρία από την Ριάννα. Επίση μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά γενικά δεν δείχνει η σοβαρότητα στην άμυνα. Και Όχι. το δεύτερο γκολ το δεύτερο είναι assist. Ποιο τι κάνει, ένα στο Πρετσίναπολ είναι. <laughs> που κάνει assist στον Παναβεντούρα. <laughs> ναι. 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 Ο πρόεδρο δήλωσε αφού. ότι δεν είναι μια καλή στιγμή με τον Ρούτιν Γκαρσία. δήλωση για πε. και λέει όταν πηγαίνει και παίρνει ένα προπονητή που δεν ξέρει το ιταλικό ποδόσφαιρο, λέει καλά, αυτά μπορούν να συμβούν. Αυτό Άρα. να το πήγε κάποιο στον πρόεδρο τη Νάπολη. <laughs> αυτό. <laughs> δηλαδή, αυτό, γιατί αυτό τον έφερε στην, <laughs> ε, στην ομάδα. <laughs> Εν ε, τω μεταξύ του είπε πολύ περίεργα ότι. Ε, 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 αυτά, αυτά παθαίνει. Όταν φέρνει προπονητέ. Φεύγει και το λέει για άλλο, Ναι, λε και φέρνει προπονητέ που δεν ξέρουν. που έχουν ξεχάσει το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν θα λε αυτά για τον προπονητή σου. Τι έχει πάνω να πει Για τον προπονητή που έχει προσλάβει εσύ. Αυτό ναι. είναι το τρελό. Ναι. Αλλά εντάξει, το στηρίζω. Ε, τι στηρίζει. <laughs> 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 λέει θα, θα πάρω την απόφαση λέει, την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα επηρεαστεί από του φιλάθλου. Ναι. Είναι κάτι που ο Ντελαόνε δεν έχει κάνει ποτέ. Ναι. Συνήθω <laughs> γιατί, κάτι... γιατί είναι πιο έξαλλο από του φιλάθλου. Θα πάρω την πιο σωστή απόφαση στην κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν. είπε. Πάμε στην άλλη πλευρά για να mm -hmm. κλείσουμε. Φιωρεντίνα. Πολύ καλή εικόνα. Το τρίτο γκολ από πούμε ο Νίκο Γκοζάλε, σε αντεπίθεση εκεί που ήταν όλοι οι Νάπολοι μπροστά. Μπράβο. Ε, πολύ καλή εικόνα. Λίγο με, μεγαλύτερη σταθερότητα στην άμυνα. Δηλαδή, του έχουμε δει να τώρα είναι πολύ μεγαλύτερε πατάτε. Ενώ εδώ κατάφεραν να διαχειριστούν μια ομάδα με τον Ασίμιν και τον Κουβαρατσχέλια. Όσο γίνεται. Mm -hmm. Ρέντα. Οκ, okay, χρειάζεται. Η εικόνα τη τετράδα. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, η τετράδα ίσω νο... να είναι μια υπερβολή, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μάλλον είναι κοντά για... στην Εξάδα. δηλαδή Δεν νομίζω ότι περιμένουν όλοι ότι θα βγει τα η τετράδα η Φιωραντίνε. Βέβαια είναι τρίτη, έτσι. Όχι... Είναι τρίτη στου ίδιου πόντου με τη Γιουβέντου. Με τη Γιουβέντου, ναι. Ε, πολύ καλή εικόνα. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Με δικαιώνει για την πρόβλεψή Πράγμα. μου. Μου άρεσε... Λύσεις, σιγά, σιγά. μου άρεσε πάρα πολύ και ο Καγιόντε ναι, δεξιά. Βεβαίως, Ο, οποίος... Καγιόντε και ο Καγιούστε από την άπολη. Δηλαδή, ναι. Έχουμε γίνει πολύ εξωτικοί Τα μου. πήγε καλά με τον ε, Κβαρατσχέλια mm -hmm. και ο, ο Καγιόντε ήταν και βασικό ε, με τον γκολ του. Πήρε η Άντερ 19. Under 19 το, το ευρωπαϊκό, βέβαια, με το πέναλτι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο οποίο στην εθνική, mm -hmm. στα, στο πρώτο μάτι των ομίλων με το Under 19, ε, έπαιζε δεξιμπάκ. Στο νοκάουτ έπαιξε Winger. <laughs> ναι. Δηλαδή, μπο, την έχει την πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Και μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. 19 ετών είναι έτσι. Και γενικά είναι μια ομάδα που έχει βάλει και τον Παρίζη. Δηλαδή, σιγά-σιγά αρχίζει να, να βγάζει και νέου πρωταγωνιστέ. Ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν με το καλό και ο Αντζολά μπει σε μια φόρμα να είναι πιο σταθερή απειλή στο σκοράρισμα. Που νομίζω ότι χρειάζεται δύο-τρία για να ξεμπουκώσει λίγο. Να είναι πιο λυκοί. Έχουν δέσει και πίσω κάπω. Θα ήθελα να αποφύγουν τα πολλά πάνω κάτω. Αυτό γιατί αν τα αποφύγουν τα πολλά πάνω κάτω είναι σταθερά ψηλά σε δείκτη δημιουργία. Βάζουν και το του ακόμα και την Άπολη, δηλαδή αυτό που είπαμε κοινή εμεί Βλέπει κάτι προσάδοξιά. να του λείπει, σαν ομάδα. Λίγο τα χαφ του. Δηλαδή νομίζω ότι λείπει λίγη ποιότητα από τα χαφ. Κάποιο να ξεκλειδώσει ενδεχομένω μια άμυνα όπω τα έκανε ο καλό Καστροβίλη. Ναι. Ε, ή, ε, σίγουρα ο Αμραμπάτ. Λείπει δηλαδή ένα. Παντάσου αυτή ναι. Φαντάσου, Νομίζω, να, μην θα ήταν, θα ήταν να, μην έφευγε. από τη Φιωρετή να πάει στην Αγγλία να παίζει αριστερό μπακ στη Manchester United. Γιατί. Πού, πού, θα, την ξαναβρει αυτή την ευκαιρία. Πού θα την ξαναβρει. Πραγματικά τέλο πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Τζακ Μποναβεντούρα, παρότι έτσι σχολιάστηκε με, το, με, αυτόν τον τρόπο από το Σπαλέτη, ο Μπέλιγχαμ τη Ιταλία, Όπω και να το κάνουμε, είναι λίγο τιμητικό σε αυτή την ηλικία. Είναι και η Είναι στη φόρμα τη ζωή του. Ναι, είναι αυτό. Είναι και, στη φόρμα τη ζωή του και Και ξανα... καλείται δίκαια στην εθνική. Ναι, δεν, δεν είναι ότι κάνουμε κάποια χάρη. Όχι... Α, έβαλε ένα γκολ ο Μπαρμπατζάκ, έλα πίσω, α πούμε. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι και παίκτη που του έχουν γίνει πολλέ χάρε. Ο Μποναβεντούρα δηλαδή δεν θεωρείται και πολύ. Θεωρείται πάντα έξι ο εργατικό που mm. είναι πάντα εκεί. Ενώ είναι καλό παίκτη. Είναι ποιοτικό παίκτη. Και σε σκέφτηκα τώρα που έβλεπα χθε έβλεπα κάτι φωτογραφίε από τη Μίλαν, τον μποναβεντουρα mm -hmm. Σελίδε τη Μίλαν τι είχαν ανεβάσει με τον Μποναβεντούρα, με φανέλα τη Μίλαν. Που για κάποιο λόγο φαινότανε. Δηλαδή είχε τελειώσει ένα παιχνίδι και, mm -hmm. και πήγαινε προ τα ποδητήρια και σκεφτόταν ότι ρε γάμο το. Γιατί, γιατί είναι έτσι Μίλαν μα, δηλαδή. Όχι ότι είναι Μίλαν, αλλά όταν μπαίνει, ότι όταν μπαίνει σε ένα σύλλογο, κάνει και τα προβλήματα του συλλόγου δικά του, ρε παιδί μου. Ότι ναι. δεν χαιρότανε που η Μίλαν δεν πηγαίνει καλά όσο αυτό παίζει. Αλλά όχι γιατί δεν γίνεται θρήλωση, γιατί οτιδήποτε, αλλά γιατί όντω δεν είναι η Μίλαν γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο που τύπου κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο. Αν η Μίλαν πρέπει να αφιερώσει πολλέ σελίδε για το στάρ που είχε και του θρήλιου που είχε. Μία σημείωση προ το φινάλε, α την έχει πούμε για τον Τζάκ Μεναβεντούρα. Βεβαίω. Τον Τίμιο. Βεβαίω, για να μην ξεχνάμε και τι εποχέ έπεσε στην Μίλια. Ναι, Milan. αυτό, γι' αυτό. Με τον κάθε τυχαίο δίπλα, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ καλή Φιωρεντίνα και, και, και χαίρομαι και γενικά πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλοί φίλοι και φίλες της Μίλια στα social media χαίρονται πάρα πολύ για τον Μποναβεντούρα. Δηλαδή ναι. είδα πάρα πολλέ αναρτήσει που ναι. λένε μπράβο, Ρε Τζάκ κτλ. Δηλαδή εκτιμούν αυτά που έχει δώσει στην ομάδα και βέβαια το πόσο καλό παίκτη είναι. Αλλά με τον Ρούντιν Καρσία δεν βλέπω να βγαίνει. <laughs> δεν βλέπω να βγαίνει. Όχι, δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αντιστρέψει το κλίμα, όχι το αγωνιστικό. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι θα γράψουμε το επεισόδιο τώρα και με το που κλείσουμε τα μικρόφωνα θα πουληθεί. Ναι. <laughs> <laughs> Αυτό είναι το πρόβλημα. Να δω ποιο θα είναι ο τυχερό. Ποιο θα είναι ο τυχερό μετά. Ακούγεται ο Κόντε, ακούγεται ο Τζαμπάολο. ο Τζαμπάολο, εγώ θέλω Κόντε με τη Θα μιλάμε Είναι. για εκρηκτικό μείγμα, έτσι. Πάντω ο ποι... Γκαρσία. Ο. Ο Ντε συγγνώμη. Ο όρο mm. που έχει. Έχει ένα όρο στο συμβόλαιο. Το διάβασα mm. στην Κοριέρη. Ναι. Εάν απολυθεί. Αποζημίωση δεν θα πάρει και για τα τρία χρόνια. Είναι partially guaranteed. Είναι μέχρι 30 πρώτη σεζόν. Okay. Οκ. Εντάξει, θα λέ... το δει και στο NBA αυτά. Για να... <laughs> Ξέρουμε πώ λειτουργούν. Για, για, να το έχουμε λίγο, ξέρει. Ναι. Αν δεν πάει καλά το θέμα, μην σου πληρώσουμε κι άλλα δύο χρόνια. Ναι, αν μπράβο, το πρώτο. Μπράβο, μπράβο. Οπότε ήταν έξυπνη κίνηση αυτή από τον Ντε Ναι, κοίταξε. Ο Κόντε δεν καταλαβαίνω ποιο μέσα από την ομάδα τη Νάπολη, γιατί αυτό ακούμε πολύ, ότι μέλη τη διοίκηση τη Νάπολη στηρίζουν τον Κόντε. Και λέω, Έχετε δει τον ποδόσφαιρο Μέζι Νάμπολη, το ποδόσιο, το, κοντιντώ, το θέλετε. Ακριβώ. <laughs> δηλαδή είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που σκέφτεστε ότι θα παίξει. Μήπω στη λογική ότι. Α. Επειδή είναι winning παραγωνιστή. Παίρνει θα... τίτλου. Ξέρει τι γίνεται. Το ίδιο ακριβώ είχε πάει να κάνει η τότενα μετά τη, τη φουρνιά του Ποκετίνο που δεν κέρδισαν βέβαια αλλά είχαν βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα τη Λέστερ και μετά πήγαν τελικό Champions League και πήραν τον Μουρίνιο. Ναι. Έφυγε ο Μουρίνιο. Δεν. De... Έκανε ένα καλό τρίμνο, τετράμινο και μετά έφυγε. Ναι, γενικά, μετά μετά πήγε και ο Κόντε. Μετά το Πετσοτίνο όμω δεν στέργειωσε κάποιο την τότε να βρει. Δεν είναι όμω η Νάπολη και η τότε να. Ομάδε αυτού του ποδοσφαίρου. Ναι, δεν είναι αυτό του, του, του να κερδίσουμε. Είναι... αν, αν κερδίσουν, θα γίνουμε τον τρόπο του. Καταλαβέ. Για πάμε στου Μιλανέζου. Πάμε να ξεκινήσουμε από την ντερ. Mm -hmm. Η οποία έφερε 2-2 με την Πολόνια. Παρότι προηγήθηκε στο 13-2-0. Που είναι ο ορισμό του Μα βγαίνουν όλα αυτή την περίοδο. Ναι, με μια έμπειρη κεφαλιά του, του Ατσέρβι. Είναι, ε, είναι α, αυτό που... Αυτό είναι ο χαρακτηρισμό. Είναι μια έμπειρη κεφαλιά. Παίζω 20 χρόνια εγώ και ξέρω ναι. πώ θα μπει. Πώ θα βάλω, ρε παιδί μου. Γιατί φαίνεται, φαίνεται ψηλό, απίθανη. Πρώτο του Γκολνέ. Ναι. ναι. Και με μια ω του Λαουδάρα δηλαδή, Μαρτίνε. Την κολάρα. Τι Καμία Ντάξει, έκπληξη να εδώ. Πούμε ότι βρίσκεται. κι αυτό άλλο που βρίσκεται στη φόρμα τη ναι, ναι, ναι. ζωή του. Εντάκη, η αλήθεια είναι ότι η Ανάμπονα Βεντούρα βρίσκεται στη φόρμα τη ζωή του. Μεταξύ των βρίσκεται στη φόρμα 7 ζώων. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Εκπληκτικό. 10 γκολ σε 8 μάτς έχει. Ναι. 10 γκολ σε 8 μάτς. Ο τρίτο παίχτη στην ιστορία τη που καταφέρνει στα πρώτα 8 μάτς να φτάσει double digits. Δηλαδή, από 10 γκολ και πάνω. Ναι. Τρίτο παίχτη στην ιστορία τη σύτερ. Οκ, οκ. Δηλαδή, πράγμα, έχουν παίξει κάποιοι <laughs> στην <laughs> 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 σύτερ. Τα λέγε κανεί πω ναι. ναι. Ε, σε αυτό το μοτίβο θα περίμενε κανεί να το καθαρίσουν το παιχνίδι. Ακόμα και με μια καλή Μπολόνια. Όπω για παράδειγμα κάνει Μίλαν την πρωταγωνιστική. Απέναντι στην Πολόνια, Που είναι και η τελευταία ήττα του Μπολόνια στο πρωτάθλημα και είμαστε ήδη. Έχουμε κλείσει 8 αγωνιστικέ. Η Μπολόνια έχει 7 αγωνιστικέ. Αιτήτη. Χαζό ε, πέναλτι από τον. Πολύ χαζό πέναλτι. Το οποίο σκόραρε ο Σολίναρο βέβαια. Mm -hmm. Γιατί οκ. Okay, εγώ θα, θα επιλέξω να αποδεώσω το, το ρίκι. Πα, ναι βεβαίω. Παντού ο Ιντζάκη μετά το match. Ήταν απογοητευμένο έω και θυμωμένο, δηλαδή κάτι που δεν είναι πολύ συχνά. Έλεγε ότι κάναμε, ότι, κάναμε ότι αυτά που έπρεπε να κάνουμε στην αρχή. Mm. Γιατί χάνουμε την αυτοσυγκέντρωσή μα, αυτό είναι το μόνο που με ενοχλεί σε αυτή την ομάδα. Έχει να κάνει με το γιατί όποτε παίζει, παίζει, παίζει. Ότι δεν μπορεί μετά τα μάτια του Champions League. Κοίταξε, έκανε ένα λάθο η αλήθεια είναι, δηλαδή έδωσαν το πέναλτι, οκ. Okay. Βλέπω ένα παρόμοιο μοτίβο με την ήττα του Σασουόλο. Δέχτηκαν κάποια γκολ τα οποία. Οκ, okay, δεν φταίνει και πάρα πολύ πέναν του πέναλτη. Τα γκολ ναι. τη όλα ήταν εκπληκτικά. Και το γκολ του Ζέρξ είναι πολύ ωραίο όπω ο Φαρή 2-2. Δηλαδή είναι, είναι αυτό ο παίκτη, α πούμε, έχει αυτή την ικανότητα να κουμαντάρει 2-3 στο όπερ. Μια έχει, τε... εγώ πιστεύω ότι ο Ζέρξ αυτό. Στι λέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει τρομερή αίσθηση του χώρου. Μπράβο, μπράβο. Ειδικά με στην περιοχή. Και, και εντάξει, αυτό για το φόρο είναι. Για ένα επιθετικό. Και εδώ όμω φάνηκε ότι έχει φοβερή αίσθηση του χώρου που εκτέλεσε εκτό περιοχή. Γιατί και κουμάνταρε τα στόπερ, αλλά ήξερε ακριβώ πότε να γυρίσει. Καταρχά, κράτησε την μπάλα έξω στην περιοχή. Ναι. Φυγάνε τα στόπερ μέσα. Και μετά εκεί συνήθω είναι λαμπάμ τώρα και όπου να μην προλάβουν. Εν τω μεταξύ, βλέπει πού πηγαίνει ο... Νομίζω ότι τον πέτυχε στο λάθο βηματισμό. Ακριβώ. Το Ζόμερ. Ναι, ναι, γιατί σου, λέω, ζούμερα, ναι, σου λέει Είναι ένα πολύ χαλαρό πλασέ. Ναι, ο Ζόμερ, από, 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 αυτά που έχει συνηθίσει ο στρωματοφύλακα, λέει προ τα εκεί θα πάω. Μπράβο. Γιατί προ τα εκεί θα το κάνει. Μπράβο. Και το κάνει πολύ, πολύ γλυκό. Ακριβώς, έτσι, πλασί, γλυκό πολύ... και ύπουλο, ρε παιδί ναι. μου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει μια καλή αίσθηση του χώρου και γι' αυτό αντίστοιχα δεν πιστεύω ότι είναι κακό να φάσει ένα τέτοιο γκολ. Δείχνει τρομερό λάθο τη ίντερ, αλλά δεν είναι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση μετά. Να. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ιντσάκη εκείνο το παιχνίδι. Σε ποιο μπήκε, στο, 52. Είχε χρόνο. Ακριβώ. Αυτό που έλεγε και στο παιχνίδι με τη Σασουόλο, ότι σαν να έσβησε το παιχνίδι και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, αυτό που ναι. Λίγο καλύτερα. Δηλαδή μπορούσε ενδεχομένω να κυνηγήσει ένα τρίτο γκολ, αλλά του έλεγξε η, η, η Μπολόνια. Εδώ μέσα να πούμε ότι ο έλεγχο τη Μπολόνια είναι και η δουλειά του ούτε η έτσι. Γιατί κανεί δεν είναι 7 το χωρί λόγο και πριν από το match με την ντερ να έχει φάει 0 σε 4 παιχνίδια. Μουρίνιο μου, could be proud. Ναι, Ο καλό Μουρίνιο could be proud σ για τον παθητή του. Εν τω μεταξύ τη άλλη, μπορεί να είναι ενδέκατη. Mm. Μαζί με τη Ρώμα είναι. Έτσι. Αλλά παραμένει δύο πόντου από τι ευρωπαϊκέ θέσει. Και εσύ είναι ενδέκατη. Μπράβο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ενδέκατη και έχει παίξει Μίλαν, Ιούβε, Νάπολη και ντερ. Μέχρι στιγμή. Και έχει, και έχει χάσει μόνο. Έχει χάσει μόνο από τη Μίλαν την πρώτη πρωταγωνιστική. Μόνο από τη Μίλαν. Βασικά που και σε εκείνο το match, αν το θυμάσαι, στο δεύτερο Μίχρυμπολόν είναι τα καλύτερη ναι. από τη Μίλαν. Δηλαδή, πήγε ναι. η Μίλαν αρχή τη χρονιά, έβαλε δύο γκολ. Στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερη η Μπολόνια. Ναι. Οπότε είναι δέκατη, έχοντα παίξει με αυτέ τι ομάδε. Και κράτησε την Ίντερ κάτω, μηδε... κάτω, από κάτω από 0,80 expected goals. Το οποίο είναι τίποτα για την Ίντερ mm -hmm. Έτσι, δηλαδή η Ιντερ μπορεί να σου φτιάξει 2,5 και 3. Ναι. Πέρσι, και... δηλαδή τα παιχνίδια που λέγαμε ότι γκέλαρε, φτιάχνε τρελέ ευκαιρίε. Και με καλαφιόρι στο Βεβαίω, βεβαίω. Δεν που τον συμπαθώ, αλλά δεν είναι αυτή η θέση. Νομίζ, το αριστερό μπακ είναι. Ότι γιατί ζωλικογιάννησε Νομίζω εκεί. ότι είναι περισσότερο μια καλή εμφάνιση τη Μπολόνια. Είναι μια κακή εμφάνιση τη Ιντερ, αλλά περισσότερο νομίζω ότι την αναγκάζει η Μπολόνια σε μια κακή εμφάνιση. Δηλαδή, αν, αν, πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι δεν να... θα το έλεγα κακή. Ναι, για την Ιντερ. Ναι, δεν, έφτιαξε, όσο μπορεί να φτιάξει. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά, αλλά παίζει και Μπολόνια αυτό. Δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, ακόμα είναι δίπλα στην κορυφή. Αλλά θεωρητικά την ομάδα που περιμένει να ξεχωρίσει, περιμένει ένα μάτσο εντό έδρα με την Πολεόνια, έστω με κάποιον τρόπο να μπορέσει να το πάρει. Ε, Όπω κατάφερε εκτό έδρα βέβαια αυτό να είναι... πάρει ένα παιχνίδι η αγαπημένη Σου Μιλάν. Αυτό είναι η διαφορά. Και το ευχα... ένα ευχάριστο υπάρχει από αυτό το μάτσε. Ότι, ένα... ότι αυτά τα παιχνίδια. Ποιο μάτσα από τη Μιλάν. Ναι. Εκτό από το ότι ο Ζηρού φόρεσε πράσινη φανέλα, η οποία πλέον είναι διαθέσιμη στο store. Τη επίσημη Μίλαν για αγορά. Ότι τη να το ερωματοφύλακα. Δεν είναι ένα μάτ που δεν άξει η Μίλαν να το πάρει. Και, και να δεν κερδί... άξει και να το χάσει. Όχι, αλλά όταν κερδίζει τέτοια μάτ, mm -hmm. είναι σημάδι πρωταθλητισμού. Ναι, όπως σημάδι σας έγραψε, έτσι. Όπω έγραψε και ένα φίλο τη σελίδα στο πώ για το Ζηρού, ναι. Ότι πείτε με τρελό ρε παιδί μου, αλλά βλέπω ένα σημάδι πρωτα, πρωταθλητισμού εδώ πέρα τώρα. Ότι, έστω ότι ναι. με κάθε τρόπο κερδίζουμε, α πούμε, ότι κάτι δείχνει εδώ Δεν ήταν καλύτερη Τζένοα. Φίλε, συμφωνούμε ότι κάτι δείχνει. Βέβαια, Νο, υποθέτω όχι. ότι ούτε εσύ περίμενε το Ζηρού να παίξει τερμανοφύλακα <laughs> για να το πετύχει αυτό το πράγμα, αλλά το πέτυχε. Λοιπόν, το, το, το τρομερό με αυτό το μάτζ είναι ότι μέχρι να γίνει τον κόλτο του Πούλησικ, uh -huh. το μάτζ δεν δεν, no, δεν είχε τίποτα, ρε παιδί με, μου. Είχε... Μεγάλη ευθύνη εδώ έχουν δύο πράγματα για μένα. Πρώτον, το πώ παίζει η Τζένοα, που προσπαθεί να αμυνθεί και να επιτεθεί με του δύο μπροστά. Και το ρωτέισιο. Τον Γκούτμουντσον και τον ε, Ρετέγγι. Και φυσικά το rotation τη Μίλανη, η οποία ξεκίνησε με Τσουκουέζε, ο Καφόρ και Γιώβη ψηλά. Το οποίο εμένα και σαν στοιχεία δεν μου ταιριάζει πάρα πολύ η τριάδα, η συγκεκριμένη να σου Δεν τα πήγε αλήθεια. καθόλου καλά αυτή η τριάδα. Ο Τσουκουέζε προσπάθησε. Mm -hmm. Αλλά δεν του βγήκαν πράγματα. Δεν του έχει βγει πολύ ακόμη. Ναι. Και, ο Γιώργη και ο Κοαφόρ ήταν εκτό πιχνιδιού. Και επίση είχε στη δεξιά πλευρά να ελέγχουν δεξί εσωτερικό μέσο και δεξί μπακ, τον ε, Μούσα, δεξί εσωτερικό μέσο και τον Φλόρεντσι δεξί back. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ, πολύ καλό συνδυασμό γιατί προτιμούν και οι δύο να έρχονται κεντρικά, θέλουν την μπάλα και δεν τη θέλουν. Νομίζω ότι παρά είναι rotation αυ αυτό. Με το Μούσα εκεί πέρα. Με το Μούσα και με το Φλόρεντσι μαζί. Αν τα ομούσα με τον Καλάμπρια Εγώ... μπορεί να τα λέγω διαφορετικά. Είδα ότι τεχτη... Κάπω είχα μια ιδέα ότι χτυπούσε ένα πάνω στον άλλον. Ναι, δηλαδή, ναι σου είπα. Τράκαρο ένα από τον κάπως άλλον. Έτσι, δηλαδή. κάπως ήταν ήταν κάπω μπερδεμένο. Και μάλιστα τράκαραν, δηλαδή, σαν να, να είσαι στο δρόμο και τρακάρι με κάποιον και πα αριστερά για να το αμφιεί. Αλλά πάει και αυτό αριστερά. Ναι. Ε, τρακάρι ναι, εννοώ ναι. Ε, με τα πόδια Με τα πόδια, στον πεζοδρόμιο. Λοιπόν, ξέρεις, δηλαδή, όποτε πήγε κάποιο να βγει στο άκρη. Ναι. Υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Δεν δε μου άρεσε, ρε παιδί μου. Δε... Καλά, ο Καφόρ έχει βάλει δύο γκολ. Φάει σαν άνθρωπο ντόμου. Μη, σε... <laughs> Μη στεναχωριέσαι. Έχουν ακούσει παλιατζίδε εδώ στην Κυψέλη. Έχουν ακούσει delivers. Κόρνε. Κόρνες. 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 Καμπάνε. Ναι, το δε. φαγητό σου δεν θα πειράξει κανέναν. Ε, <laughs> <laughs> φάει, φάει με την καρδιά σου και πε μα αν θε και αν σου αρέσει και, αυτό. Και, και να απολαύσει κιόλα <laughs> αυτό. Κα καλή όρεξη. Λοιπόν, καλή όρεξη. Ε, ε, ο ο Γιώβιτ και ο Γιώβιτς και ο Καφόρ είχαν λιγότερο από 20 επαφέ. 17 και 16. Αστείο, έτσι. Όχι, δηλαδή, δηλαδή ε, στα. Ε, Εκτό παιχνιδιού, δηλαδή. Στα, στα, στα pass maps πρέπει να είναι ε, ξέρεις, ναι, Τίποτα. Η εξόριστη. Ποιο θέλει στον ευρώ. Εκτό παιχνιδιού. Λοιπόν, ε, το ωραία, 1 -0. Πάμε, πάμε τώρα στα ξακοβικά σχόλια. Να, να δούμε το 1-0. Πολύ ωραίο γυρίσμα του Πούλη Ναι. Το έχω δει όταν έβλεπα το match. Μπορεί να, μπορεί να φταίει και ότι ήθελα να μπει, να μετρήσει τον goal. Και γι' αυτό ακούτε και αυτό το podcast. Έτσι? Ε, <laughs> λοιπόν. η, έλεγα ότι δεν, δεν είναι απέναντι. Mm. Νομίζω. Ότι δεν είναι χέρι. Ότι δεν είναι χέρι. Ναι. Νομίζω ότι την κατεβάζει, φαίνεται για χέρι ότι και δεν είναι. Μετά είδα κάποια replay και λέω, hmm, μήπω βρήκε. Ναι. Αλλά όπω έχει πέσει και η directiva mm -hmm. στην Ιταλία, το δήλωσε και ο, ο Ρόκη μετά, ότι πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι. Αλλά δεν είχαμε εικόνα. Αυτό είναι γελίο. Ναι. Δηλαδή... Προτιμώ, προτιμώ να μου πεις ότι από, 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 από αυτά που είχαμε... Είδαμε ότι δεν είχε... Ότι είδαμε ότι δεν είναι χέρι. Ότι είναι, είναι χέρι. σε σημείο συστροφή. Βέβαια, επειδή είναι full αυστηρή με τα χέρια στους επιθετικούς, δηλαδή έχουμε δει άπειρα γκολ να κυρώνονται για χέρι που έγινε πολλέ στιγμές πριν την κατάληξη ενός γκολ. Δηλαδή mm. μπορεί να βρουν ότι έχει κάνει χέρι ο μέσο που έδωσε την μπάσα σε εκείνον που σέντραρε και έβαλε τον κόλλο τρίτο, αλλά αν έχει κάνει χέρι ο πρώτο, το ακυρώνουμε. Εδώ τώρα ήταν κομβικό, δηλαδή ο άνθρωπο του στρίβει για να σκοράρει. Η στροφή του είναι υπέροχη, όπω είπε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ τεχνικό. Υπάρχει, υπάρχει ασφαλώ η αμφισβήτηση του. Αυτό είπε και ο Ρόκη, ότι. Μου, δεν, δεν, ξέ, δεν μπορούμε να το δώσουμε αν δεν είναι σίγουρο, αλλά καταλαβαίνω τον εκνευρισμό ή κάποιον που φωνάζει ότι έπρεπε να κυρωθεί το γκολ γιατί και εγώ έχω αμφιβολίες για να σου πω την αλήθεια αν την πήρε ή όχι και με τώρα, το χέρι απλώς εγώ θέλω να πω ότι νομίζω, ο ο ότι, ο ότι, ο νομίζω, δεν νομίζω ότι με το βαρ <laughs> νομίζω ότι με το βαρ καλώ έχουμε υπερτονίσει το λάθος Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε ζήσει σε ένα ποδόσφαιρο που γίνονταν λάθη συνέχεια. Offside, μετρούσαν, πέναλτι δεν δίνονταν, πέναλτι δίνονταν. Τίτλοι έχουν χαθεί. Τώρα, τώρα, επειδή ξέρουν όλοι ότι τα βλέπετε, ε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο να επαναλαμβάνονται παιχνίδια επειδή έγινε ένα διαιτητικό λάθο. Έγινε ένα διαιτητικό λάθο. Το πρόβλημά μου είναι που δεν έχουν πλάνα να δουν αν είναι χέρι όχι. Ναι. Και όχι ότι μέτρησε τον κόλ Δηλαδή, sorry, εντάξει, ρε φίλε είμαι 31. Έχω ζήσει 20 χρόνια να βλέπω ένα ποδόσφαιρο που γίνονται όχι μόνο λάθη, γίνονται και αδικίε πολλέ φορέ απέναντι σε ομάδε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά. Εγώ δεν θα το ακύρω να πάρω. Ψιλο... Ούτε καλά, <laughs> μπράβο. ούτε εγώ. Λοιπόν, ψήλωσβίστηκαν από το γεγονό ότι. Και εκεί που ότι... λε, Α, έγινε επιτέλου κάτι σε αυτό το match. Ο Μάικ Μενιάν αποφάσισε να κάνει κάτι σε. Ο Μάικ Μενιάν είναι, είναι αυτό που είναι στα μπουζούκια. Και σηκώνεται και λέει θα κάνω σαματά τώρα. <laughs> <laughs> Έτσι. Πάρετε. Αυτό που κάνει είναι... Καταρχήν όλοι αυτό είπαμε στην αρχή. Αυτό το πρώτο είναι το Σουμάχερ, παιδί μου, ψάχνοντας τον Πατιστόν. Αλλά δύο Πατιστόν. <laughs> Όλους, όποιος παίρναγε. Το πρώτο... Ήταν, εντάξει, πέντε κάθαροι κόκκινοι. Ναι, βέβαια. Το πρώτο είναι, πάει πολύ άσχημα. Και νομίζω ότι η μία αγωνιστική που έφαγε... Είναι λίγη. Είναι λίγη. Okay. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι δύο. Γιατί Βέβαια ο ίδιο επειδή τον κράξανε πάρα πολύ, το έκανε επίτηδε. Δεν και λέει: Παι, Παιδιά, ζητάω συγγνώμη, υπολογούμε. Ήταν ένα γκάμπλ, ένα τζόγο που δεν βγήκε. Mm -hmm. Ζητάω συγγνώμη. Και μετά τα πήρα όλα. Ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν το ήθελα, πιστέψτε με. Mm -hmm. Δεν ήθελα να το κάνω. Να το χτυπήσω έτσι, ρε παιδί. Γιατί έτσι βγαίνουν, έτσι με το γόνατο του ήταν τρωματοφύλακε. Αλλά αυτό δεν υπολόγισε πάρα πολύ καλά ποιο ήταν μπροστά του ή όχι. Πριν και τον δεύτερο. Παίρνει την κόκκινη ο Μάικ, ο Μάικ ο Μενιάν και εκεί ερχόμαστε στο δίλημα ότι. Πρέπει να βάλουμε τρορτοφύλακα, δεν έχουμε αλλαγή. Ναι. Για να μπει ο γίγαντα στο σπορτιέλο. Πάει ο Πούληση, Εγώ θα παίξω. Και... Σηκώνω εγώ από τον καναπέ, όπω έγραψα. Βάλε το ζυρού, βάλε το ζυρού. Και έρχεται ο Πιόλη για να τον αποθεώσω και επί τη ουσία τι λέει. Θα βάλω το ψηλό στο τέρμα. Και λέω ναι. Αυτό είπε. Ναι, ρε Κιστέφανο, Είναι... ο ψηλό να μπει, ρε φίλε. Γιατί ναι. και, και να απλώ τα χέρια του, κατά λάθο, θα βρει πάνω του. Ρε σαν κοντό το λέω κι εγώ, που είμαι <στον> πολύ... πιο, κον... <στον> πιο κοντό από σένα. Τι να πιάσουμε, ρε αγόρι μου. Ένα να μα ρίξουν στη γωνία, τελειώσαμε. Ναι. Δηλαδή, εδώ πάμε να πάρουμε τη νίκη. Έλα να βάλουμε το, τον επιθετικό μοντέλο τερματοφύλακα Μ, γιατρό. Μπορεί να το πιάσει κατά λάθο. Και πάει ο γίγαντα ο Ζήρου, ο οποίο χρόνια τώρα έχει υποτιμηθεί από εκείνη την ατάκα του που είχε πει τι να κάνουμε που επειδή είμαι ωραίο, α πούμε, σε φάση. Ναι. Αλλά είναι τέτοια η mentalità του για να κερδίσει που μπορεί να κάνει και το φυσιοθεραπευτή για να κερδίσει η ομάδα του. Συμφωνώ ε, απόλυτα. Εάν χρειαστεί. Θα Συμφωνώ απόλυτα. Βασικό, αλλαγή, θα μαρκάρει, τερματοφύλακα έπαιξε, τα πάντα. Θα, θα, πιέ, θα κάνει πώ πιέζει. <laughs> και μετά από μια έξαλλη φάση της Τζένοα uh, που είχε ένα δοκάρι μετά το φάουλ θα μπορούσε να έχουν τελειώσει όλα η όλη συζήτηση αλλά το ποδόσφαιρο είπε όχι θέλω να γελάσω Ελάτε, λίγο ακόμα σε αυτό το φάουλ πήγες, όταν πήγε τώρα στη Γαλλία στην Εθνική του, του, έρχεται εκεί ο προπονητή τη Αρματοφυλάκων τη Γαλλία και του λέει: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε το φάουλ που έπιασε. <laughs> <laughs> καλά ότι, ότι ούτε που το είδε που πήγε. <laughs> <laughs> και λέει αυτό. Ναι, αλλά είπε. Ήταν, πήγε στο δοκάρι επειδή ήμουν ήρεμο. Μπράβο. <laughs> ρε Ζηρού. Και ο, ο Ζηρού μετά από λίγο σε μια τρομακτική έξοδο του Μεσολογείου, αφού β, βέβαια. Βλακεία του βλακεία του Καλάμπρια εκεί. Αφού βέβαια να πούμε ότι μέσα στην αναμπουμπούλα έχει αποβληθεί και ο τερματοφύλακα τη Τζένοα για τη για του Μενιάν. Ε, στην, έξω από την περιοχή τη Μίλαν. Μπράβο. Δηλαδή τρέλα όλα. Ο Ζηρού κάνει μια έξοδο του μεσολογείου, διώχνει την μπάλα, τελειώνει το παιχνίδι. Έχουμε όλα τα πλάνα που θέλουμε. Το Ζηρού να κάνει μπουνίτσε, να ναι. τον αγκαλιάζουν, ναι, να έχει τη φανέλα του Μενιάν και να την κρατάει σε φάση Μενιάν Χου. Δηλαδή ναι, ναι. όλα. Τα είχαμε όλα και με αυτόν τον τρόπο η Μίλαν είναι στη μόνη, <laughs> <laughs> μόνη Αυτ... πρώτη στη αίμα. Μόνη. Αυτό είναι αυτό το πρωτάθλημα. Είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Μαζί με το Champions League, δηλαδή τη ομάδα που είναι στο Champions League, που ο Προβεντέλ βάζει γκολ ναι. και ο Ζηρού αποκρούει. <χι> αυτό είναι. Ναι. Ποτέ δεν ξέρει τι θα σου δώσει. Πραγματικά, <laughs> α, τι α, θα σου ξημερώσει α, 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 και τι θα σου ρουαλιάσει. Και, και, και ένα νέο δωράκι. Αξία επέμβαση του Ζηρού, αν, αν το δει πω βγαίνει. Δεν κοιτάει καν την μπάλα. Όχι, κλείνει τα μάτια, κοιτάει και από αλλού. Μην χτυπήσουμε. Και ρίχνει μια προσπαθεί, λέει. Άμα τη βρω, τη βρήκα. Μπράβο. Είναι σαν να έχει σφαλιάρα. Πώ ξέρει, πώ να σκοτώσει έναν κουνούπι, μια στον τοίχο. Κάπω έτσι. Το απίθανο είναι μετά ότι έχει το μυαλό να πέσει να την καπακώσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Μερέτα εκεί μπορεί να είναι ένα δυο Να προσπαθήσει να τη διώξει η ναι. κόρνο. Κατά πόσο θα θα έκανε πέναλτι. Ναι. <laughs> σε κάποιον θα βρίσκεται. Και και την καπάκωσε. Και πήγαν όλοι παίχτε πάνω. Έτσι. Δηλαδή γελούσαν. Και έρχομαι να πω εδώ γιατί. Όταν... Εντάξει, okay, θα συζητήσουμε ρε παιδί μου μέσα στη χρονιά γιατί μιλάνε και πόσο παράγει και όλα. Αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι που να συζητήσει κάτι τέτοιο. Όχι. Έρχομαι να πω. Αφού γίνονται τέτοια πράγματα, μουρίνει ο αντίλογο πέφτει σε σένα. Κάνε κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχω μία πρόταση. Αν mm -hmm. θέλει, φάει κόκκινη και βάλει προποντή τον Πελεγκρίνη. Όχι. <laughs> okay. Πώ. Δηλαδή στα 8x8 και στα 7x7 όταν τσαντιζόμαστε δεν κάνει ένα τον προποντή που, που παίζει κιόλα. Πάντα. Κάνει προποντή τον Πελεγκρίνη, κράτα τον στον πάγκο και πε του να βάλει τον εαυτό του αλλαγή στο 60. Δηλαδή, τι έχουμε να χάσουμε. Και θα διασκεδάσουν και τον κόσμο. Και η αλήθεια Ειδικά είναι δε, αυτό. δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερο ρέζ από το ζηρού τερματοφύλακα προβεντέλ γκολ από αυτό. Κάτι, εσύ πρέπει κάτι, να κάνει. Κάτι, κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις Σε παίκτε μαξάραμε. Όχι, ητα, ήταν, πολύ τρελό. Δηλαδή, πολλοί έχουν παίξει τέρμα. Ναι. Παίκτες, αλλά αυτό τώρα δεν ήταν. Βασικά το μόνο πιο τρελό ποιο θα ήταν. Να έτρωγε τον γκολ ζηρού. Στην επόμενη φάση να ανέβει για το κόρνερ και να, βάλει. γκολ στο τερματοφύλακα. Μπράβο. Μπράβο. Άκ. Αυτό. Αυτό, ακριβώς. ακριβώ. Το και κρατάμε αυτή, για άλλο μάτι. Η στο. πρώτη μου σημείωση είναι αυτή και η δεύτερη σημείωση μου είναι Τσίρο Εμόμπιλε. Mm -hmm. Αφού ο Προβέντελ τα βάζει, μήπω να παίξει εσύ το φυλάκα για τη Λάτσιο. Ναι. Πάμε στο Ιουβέντου στο Ρήνο, στο ντέρμπι του Τωρίνο. Δέρμπι τελαμόλε. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά, η αλήθεια είναι εδώ. Και σε όλου εσά που, που, βάλετε τον Αλέγκρι, το καταλαβαίνω, δεν παίζει τρελό ποδόσφαιρο. Α, θα ξαναπώ. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε τον πάγκο του. Γιατί έχει πραγματικά μια ομάδα πλην και έχει και πιτσιρίκια τα οποία τα χρησιμοποιεί κιόλα. Ασχετά με το ποδόσφαιρο που παίζει. Ναι. Έτσι. Και δεύτερον, ακόμα και σε, σε αυτό το ντέρμπι, α πούμε, με την Τωρίνο, που είναι μια καλή ομάδα, ε, πήγε χωρί τον Βλάχοβη και τον Κιέζα. Μαζί, δηλαδή, πα, παθαίνει και τέτοια μέσα στη σεζόν. Mm. Χάνει, δεν χάνει, δηλαδή. Αν δεν πε, μου λείπει ένα μου Έχασε το επιθετικό του δίδυμο που είναι ξεκάθαρα το σημείο αιχμή. Που και ο ίδιο έχει ποντάρια τη σεζόν να το σημείο αιχμή. Και δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν έχει κι άλλου, γιατί, δεν έχει, έχει μπάτσε να δώσει. <laughs> δηλαδή. Αυτό δηλαδή. ακριβώ. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Αλέγκρι. Ξεκίνησε με τον Κεν και τον Γουεά. Ναι, μια παρένθεση για πάνω αυτό που λε για τον Αλέγκρι. Ό,τι και να λέμε για τον Αλέγκρι, είναι ο προπονητή πλέον που έχει τι περισσότερε νίκε στην 3 uh, points era. Από τότε που δίνει τρει βαθμού η νίκη. Και τρίτο όλων εποχών. Πίσω <laughs> <Okay>. από Τραπατώνη. <laughs> ωραία. Που έχει 352. 289 έχει ο Αλέγκρι mm -hmm. και δεύτερο είναι ο Νερέο ρόκο ο 302. Δηλαδή... Ο Νερέο ρόκο που, για όσου θέλετε, βάλτε το επεισόδιο Μπράβο. που έχουμε κάνει το Μιλάνο σα, για να δείτε ποιο ήταν ο Νερέο ρόκο. Δηλαδή, είναι το επεισόδιο νούμερο 22. Ποιο ήταν ένα μύθο, ένα τρίλο, ένα μύθο, ένα τρίλο, τον οποίο και μπορεί να περάσει φέτο ο Αλέγκρι είναι, 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 είναι παλαβό. Είναι, ναι. είναι παλαβό γιατί δείχνει και τη διάρκεια του Αλέγκρι. Και την επιτυχία του. Τον στήριξε όμω η κούρβα τη Γιουβέντου, επιτέλου. Και πολύ σημαντικό, η Γιουβέντου είναι τρίτη. Είναι πολύ κοντά στην κορυφή. Δεν είναι πρώτη. Εκτό ότι όντω φέρνει την καταστροφή από μόνη τη, με διάφορα διοικητικά κατά καιρού η Γιουβέντου, υπάρχει καταστροφολογία χωρί να πρέπει. Σίγουρα. Δηλαδή, η γκρίνια που έχει η Γιουβέντου δεν την έχουν άλλοι. Τώρα βάλαμε. Ο Πογκπά ψάχνει τι κρέμε, του λέει, για να μην φάει τιμωρία. Ναι. Σαν την κυρία Πιανού ήταν ποιο είχε προκαλέσει πρόβλημα που είχε φάει αντίστοιχη ποινή γιατί η κυρία του χρησιμοποιούσε μια κρέμα. <laughs> ναι, τη θυμάμαι. Λοιπόν, θυμάμαι. Μπράβο, ψάχνουμε τι κρέμε του Πουκουβά δε, τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Για ο να κυρίου, δούμε ναι. αν είναι εντοπέα τι κρέμε. Ναι. Αυτά ζει η Juventus. Αυτά με τον Αλέγκρι, με τον Αλέγκρι, με τους να προσπαθούν να πουλήσουν ομάδα. Και ο Αλέγκρι και 2 2-0 ρε παιδιά την Τωρίνο με γίγα ταγκάτι, ο οποίο έβαλε γκολ με αναμπομπούλα και στην περιοχή, χώθηκε. Αυτόν τον ερώτε. δείχνει η κάμερα να τρέχει πάνε στο βαρ, του λέει ρε παιδιά, ποιο βαρ τώρα, είμαι ο γκάτι, μετρήστε το. Ξαναγυρνάει πίσω. Το α, με... Α, ναι. Λέει, όχι, έλα, ρε, τι Το μετράνε και κάνει ακριβώ το ίδιο τρέξιμο αυτό, στην εξέδρα. Αυτό... Με τα χέρια ανοιχτά με τον ίδιο τρόπο. Το παρατήρησα κι εγώ. Ε, σου λέει, εγώ δεν βάζω γκολ συχνά. Οπότε έχω, έχω κάνει πρόβα, ένα συγκεκριμένο Μπράβο. πανηγυρισμό. Δεν θα μου το χαλάσετε εσεί τώρα. Δεν το έχω ξαναδεί εδώ. Παρατήρησε ότι ξανά την ίδια κρούσα ακριβώ ναι, με ναι. το ίδιο στήλο, παιδί μου. Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ε, ακόμη για οποιονδήποτε να βλέπει κάποιον μετά από ένα τραγικό λάθο και κράξιμο που έχει να ξυλώνε, ρε παιδί μου. Είναι, είναι, είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπει για όλου ναι. του ποδοσφαιριστέ αυτό. Το λαϊκό οικοδόμο του Το του τον, τον, τον λαϊκό. Τον... Μπράβο. Η Γιουβέντο η, η οποία έχει ε, στα τελευταία έξι παιχνίδια τέσσερι νίκε. Ναι. Μια χαρά είναι. Είναι μια χαρά. Αυτή που ανεβαίνει. Το ε, Ρήνο. Ε, εγώ, ε, ναι, για πες για το Ρήνο. Το να Ρήνο, να πω, συγγνώμη, κάπου το έχω γράψει. Ότι από, τις δεκα, από το 2015 δεν έχει κερδίσει την. την ναι, ναι. Το... Και έχει Λτάξει, μόνο τρει ισοπαλίε και τα άλλα είναι. Και αν να την πάρει. Δηλαδή δεν έχει κερδίσει 8 χρόνια σε Ντέρμπι. Αυτέ που ψηλοανεβαίνουν είναι οι ομάδε τη Ρώμη. Η, Ρώμα πέρασε με ένα τέσσερα από την Κάλιαρη. Εγώ επιμένω ότι η Ρώμα θα τη δούμε ε, μετά ε, το break. Ναι, στο πιο δύσκολο πρόγραμμα που έχει. Γιατί τώρα πέτυχε τη νίκη με τη Φροζινόνη, κέρδισε τη Σερβέτ στο Europa League, κέρδισε και την Κάλιαρη. Είναι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής. Και μάλιστα θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ότι ο Πελεγκρίνη και ο Ντιμπάλα είναι ένα μήνα έξω ο καθένα. Για τον Ντιμπάλα είναι σίγουρο. Ναι, έτσι, έτσι διάβασα, ότι θα, θα είναι ένα μήνα περίπου. <συνάστε το πράγμα> Ό, ναι. Α, αλλά το καλό είναι ότι οι δύο εβδομάδε είναι το break. Okay. Αυτό είναι ένα καλό. Και επίση ένα πολύ θετικό που έχει να πάρει στο rotation τη είναι η παρουσία του Αουάρ. Ναι. Ο οποίο σκόραρε το πρώτο γκολ. Πολύ ωραίο. Που ήταν πολύ έτοιμο για την υπέροχη πάσα του Σπινατσόλα. Δηλαδή, ο Σπινατσόλα το φτιάχνει αυτό <συνάστε> το γκολ. Του, του την πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αλλά και αυτό πρέπει έτσι. να γυρίσει και να εκτελέσει, φίλε. Και ο Μπελόταρο, ο δικό μου κόκκορα, ο οποίο δεν σταματάει να σχοράρει. Ε, είχε άλλο ένα γκολ, φυσικά δύο Λουκάκου. Που, εντάξει, έβαλε γκολ ο Λουκάκου και ο ήλιο γίγαινε ανατολή. Δηλαδή δεν μα κάνει εντύπωση πλέον, έχει σχοράσει σε όλα ε, τα μάτια <laughs> σκο... του. Σου με τη Μίλαν. πάει να κυρωθεί το γκολ του... του Μπελότη. Λέω, όχι ρε. Όχι, ναι, όχι δεν δηλαδή, Είδε στεναχώρια στη φάτσα του. Γιατί δηλαδή. ήταν και ωραίο γκολ. Που totally δέχτηκε και την έφερε στο δεξί. Ωραίο. Ήταν σαν του Ζέρξη, αλλά μπελότη. Δηλαδή, α, α, το, ο Ατσούμπαλ έδρευε. So Σο heavyweight. <laughs> και μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα, αφού μιλάμε για τρέξιμο σε πανηγυρισμό. Γιατί ενημερώνεται ο Μουρίνιο και αρχίζει και φωνάζει και του το λέει ότι μετράει. Και είναι η κάμερα από πίσω και δείχνει τον Μπελότη να τρέχει στι εξέδρε, αγκαλιά με τον Λουκάκου και με τον Παρέδε. Αυτή η εικόνα γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχάριστο. Και, και γενικά ο Λουκάκου είναι πολύ. Ε, Πώ να σου πω, ο συμπέκτη μου με τον Μπελότη δεν είναι ότι ο ανταγωνιστή μου, ότι ποιο θα βάλει τα περισσότερα. Κάπου καταλαβαίνω ότι θα ψιλοπαίξουν και μαζί γενικά. Έτσι όπω πάει τα πράγματα με του τραυματισμού στη Ρώμα. Η οποία είχε μια πολύ καλή εικόνα απέναντι σε μια τραγική άμυνα τη Καλιάρη Τραγική, δηλαδή έχαναν τον Ναουάρ, έχαναν τον Μπελότη, έχασαν τον Λουκάκου. Είναι λίγο παλαιολιστικό και το ποδόσφαιρο που παίζει α είναι, το πρόβλημά μου είναι ότι είναι ομάδα αυτό που έλεγε και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ότι είναι ομάδα η οποία δεν μοιάζει η ομάδα πρώτη κατηγορία. Ναι. Η οποία βρήκε ένα γκολ με κερδισμένο πέναλτι το οποίο σκόρε ο Νάντε και είναι κρίμα που είναι αυτό το γκολ που έβαλε στη Ρώμα και εγώ δεν μέτρησα τον γκολ του, 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 Πουλέν, του Πράτη. Οκ. Okay. Σε υπέροχο γκολ. Αυτό που, δεν του μπαίνει μπάλα και είναι έξαλλο που δεν του μπαίνει μπάλα πάντα. Ε, ο ο πάρα ο πολύ ο, ο Λουκάκ πόσα γκολ έχει. Έχει. Δεν το έχω πρόχειρο, μπορώ να το ψάξω. Το λοιπόν, έχεις. έχει. 7 γκολ σε 8 μάτς. Στην Ιταλία, ε. Και με, έβαλε... και τη Ρώμα. Α, συνολικά. Με τη Ρώμα, συνολικά. Okay. Δεν έβαλε και δύο στο γύρο από αυτή. Ε, εξαιρετικά καλή αρχή. Ε, ναι. ναι. Γιατί αρκετό κόσμο το φοβόταν αυτή τη μεταγραφή. Ότι... Και σκέψω ότι είναι ένα παίχτη που ήρθε. Όχι ακριβώ α... 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 αγύμναστο σχετικά. Δεν... Εγώ φοβόμουν πόσο πολύ μπορεί να τον φιντάρει Ρώμα κάπου να καλέσω το Λουκάκου δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Δηλαδή, ναι. σε τρει φορέ θα μου δώσει την μπάλα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω και τα τρία. Εντάξει, τα okay. τελειώματα του Λουκάκου είναι έτσι κι πάντα εκεί. Ναι, ναι σπου, Σπουδαίο φίνισερ. Απαραίτητη καθαρή νίκη για τη Ρώμα. Και τώρα έρχεται το break. Κάλιαρη, θα σωθεί. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Μάλλον όχι, θα σου πω, θα ρωτήσω, μια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Όχι πόσο γκολ έχει ο Λουκάκου. Πόσα θα φτάσει. Ε, πόσα ε, πόσα α... νομίζω θα βάλει φέτο για τη Ρώμα εγώ είναι είναι, θα πω 20 plus. Θα πιάσει τα 20. Ναι. Αλλά βάζουμε, βάζουμε, και το γύρο παλίγκα, έτσι. Και το γύρο από όλα μαζί. Ή θέλει μόνο σε ρεάπαιρ. Όχι, μόνο σε ριά, πες, μου. <σχ> Έχει δει πέντε. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όντω μπορεί να πιάσει κάπου ανάμεσα στα 15 και 20. Και εγώ κάπου εκεί το βλέπω. Και αν, πιά, αν, πιάσει τόσα και όχι παραπάνω, θα είναι γιατί έχει αφήσει λίγο χώρο στον πελότη. Έχει σκορά... Δηλαδή πιστεύω ναι. ότι θα είναι καλή χρονιά τη Ρώμα αν έχει βάλει 15-20 Λουκάκου. Ναι. Ή μάλλον θα έχει εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι είναι στην αρχή. Ακόμα ένα μα που δεν είναι έπαιρνε τη Ρώμα για γέλα. Όχι. Αντίστοιχα, ανωδική η Λάτσιο, η οποία κέρδισε την Αταλάντα. Ε... κοίταξε. Χωρί τσίρο, παιχνί... που έλεγε ο Καζατζίδη. Λοιπόν, το είναι 3-2 ναι. και ρε φίλε, φταίνει μόνο οι άμυνε σε όλα τα γκολ. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ που είναι αυτό το γκολ του Ντεκέτελαρ, τι κάνει η άμυνα τη Αταλάντα εκεί. Δηλαδή, διώξτε κάποιο την μπαλά όνομα του Θεού, α πούμε. Είναι. δεν πήρε χαμπάρι πώ το βάλε, στο δεύτερο γκολ του Καστεγιάννου, στο οποίο το βάζει το 11, δεν το βάζει στο 60. Δηλαδή, τύπο, ρε παιδί μου, σκεφτείτε ότι σε αυτού σα αν έχετε παίξει ποδόσφαιρο ποτέ, ή αν έχετε πάει που να έχει παίξει ένα φίλο σα 5x5, που είστε ο κακομίλη που κάθεται απ' έξω και λέει Πάμε παιδιά. Mm -hmm. τρως ένα γκολ, το τρώ χάλια. Λε, έλα, πάμε να συγκεντρωθούμε λίγο. Μη δεύτερο, ρε φίλε, του έφυγε σε κόντρα με, με μία πάσα ουσιαστικά προ τον τζακανι mm. ε, Η οποία και ήταν πολύ καλή. Βεβαίω. Συγγνώμη, από τον Τζακάνη στο Φελίπε Άντερσον και από εκεί ε, στο. με στην περιοχή. Με στην περιοχή μόνο τον μόνο Καστεγιάνος. Του, μόνος του Καστεγιάννου. βρίσκεται μόνο του. Που είναι μόνο του Καστεγιάννου. Δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε. Όσο και, Δηλαδή, οκ, okay, είναι στο 11. Δεν μπορείτε να με πείσετε ότι ανέβηκατε όλοι μπροστά για να ισοφαρήσετε. Οπότε κάνει το, 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 το 2-0 η Λάτσιο έτσι. Πρώτο γκολ για Καστεγιάννου και ασίστε έτσι. Μετά mm -hmm. λέει η Λάτσιο μπράβο. Σκατά τα κάνατε. Ήρθε η ώρα η δικιά μα. Έχασαν 150 φορέ του παίκτε Αταλάντα μέχρι τον γκολ του Έντερσον στο 33. Mm -hmm. Να και οι δύο άμυνε δεν ήταν καλέ. <laughs> και μία Λάτσιο η οποία ελέγχει full το παιχνίδι και απλά κάνει ανοησίε σε δύο-τρει φάσει, τρώει τον γκολ και μετά είναι σε φάση Παναγία μου, θα φέρουμε και δεύτερο. Να. Μόνοι του. Δηλαδή, κανένα δεν του ξανάγκασε. Κάποια συμπτώματα που έχουν. Αυτό το σύμπτωμα το έχουν ξαναδείξει φέτο. Με στη σεζόν. Και οι δύο. Ναι. Και, και η Αταλάντα σίγουρα κάθε φορά. Και η Λάτσιο. Σε ένα μάτσο που κοιτούσε ένα τον άλλον και φωνάζαν. Η κάνουμε. Λάτσιο μέχρι τώρα του είχαν μέσα στην περιοχή. Ναι. Τώρα αποφάσισα να του χάσει γενικότερα. Η αλήθεια των τον του Έντερσον του φεύγει με στην περιοχή. Είναι μια πάρα πολύ καλή κεφαλιά. Του ισοφανίζει ο Κολάσινατ για όνομα, ρε παιδιά. Ο Κολάσινατ ούτε που το πίστευε. Ενώ είχε, και, ήταν, είχε μεγάλη χαρά, ρε παιδί μου. Λέει... Φάτε τη σβουριά του, του Ντεκέτελα. Προ... Έκανε ο... εκεί τη σβούρα και ήταν το πολύ, ωραίος, πολύ, ωραίο. πολύ ωραίο. Φάτε αυτό το γιατί καλύ, πρέπει το να καλύ, φάτε γκολ από, ε... από τον. Να κάνετε λάθο, α πούμε, στον αέρα και να φάτε γκολ το, από τον Γιάννη. Το, το γνωστό, γνωστό σκόρευε, Σέντ Κολάσινατ. Τουλάχιστον περάσαμε καλά. Έβαλε και το τρίτο κόμπετσίνο. Που είναι ο παίκτη των μεγάλων γκολ για κάποιο λόγο. Δηλαδή μπαίνει ο Βετσίνο, θα σκοράρει. Τι πιο χαρακτηριστικό. Τι είναι, άλλο να περιμένει από το Βετσίνο. Mm -hmm. Λοιπόν. Και η Λάτσιο κέρδισε. Πλησιάζει λίγο προ τι θέσει που τις, ε, που θα έπρεπε να διεκδικεί. Ναι. Κάπω, δηλαδή. Για εκεί που την είχαμε, δηλαδή. Καλό και ο Ροβέλα. Πολύ καλό ο Ροβέλα, ξανά. Καλό ο Ροβέλα. Δημιουργεί αυτό το. λε και έχει βαρτικό πεδίο στο, στο κέντρο. Θα σταματήσει ο πρόεδρο με το σάρ να τσακώνονται. Δηλαδή <laughs> για να. <laughs> Προχωρήσουμε κάπω γιατί δεν του βλέπω γενικά. Η μπιχτή τη μπιχτή είναι. <συσ roasting> γενικά ο πρόεδρο τη ρε παιδί μου, είναι. Τώρα. Ε είναι, είναι κακή αναλογία, θα κάνω. Είναι ένα φοβερό νερό, δηλαδή εκεί που τα πράγματα πάνε καλά. Ναι. Α του βάλουμε τώρα εδώ μια φωτιά. Απλά επειδή μιλάμε για τη Ρώμη, δεν είναι πάρα πολύ ωραία η αναλογία. Οπότε ξεχάστε το. Είπα, <συσίλυν> <και είστε συσίλυν> κάποιον άλλον. Του Σουν Ναι, δεν είναι. περιμένουμε ένα αιώνα ακόμη. Ε, Λέτσε όλο. Mm, ωραίο μάτ. Ναι. Γιατί ρε παιδί μου αυτά τα μάτ που λέει Λέτσε σα όλο. Ένα-ένα. Δεν θα ήταν και καλό. Αλλά ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Καλή σα όλο. Καλή. Καλή μπροστά. Ξανά. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ τον κόλπο που πήγε να βάλει ο Ράσιτ. Ο οποίο έπαιξε στο κέντρο. Ε, ε, έκανε ένα mini rotation ο Διονίζη και μπήκε και ο Καστιγέχο στη θέση του Μπαϊράμι. Σε κάτι τέτοιου είδου νεοτερισμού είναι ωραίο ο Διονίζη. Κάνει κάτι περίεργα. Πίσω τι γίνεται. Μπράβει. Πολύ ωραίο γκολ πήγαν να βάλουν. Ο Λοριαντέ την άφησε. Λουί. Ναι, είναι το Λουί Αλμπέρτο θα το λέμε. Θα λέμε. Όταν ένα ποδοσφαιριστή αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του για να πίσω. Να το, λέμε, έκανε Αλμπερτιά. Έκανε Αλμπερτιά. Έκανε mm -hmm. Αλμπερτιά, ο Ράσιτ έκανε ένα καλό τελείωμα. Οκ, okay, δεν μπήκε. Κέρδισαν το πέναλτι. Το, το μετέτρεψε σε γκολ ο Μπεράρντι φυσικά και από εκείνο το σημείο η Λέτσε μετά από καιρό, θα πω εγώ, μετά από δύο-τρει αγωνιστικέ, έβγαλε την εικόνα τη ομάδα, ότι κοίταξε να δει, είμαστε καλοί. Πάμε να πάρουμε την μπάλα να επιτεθούμε και να προσπαθήσουμε. Γραφεία στο κέντρο. Ο οποίο είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σούτα από μακριά, πήγε να σκοράρει. Ε, δεν βοηθάει. Δηλαδή, το γήπεδο τη Λέτσα ήταν σε άθλια κατάσταση. Την αίρεση. Το είδα. Δε, δεν ξέρω γιατί. Πήγε να σκοράρει και ο Στρεφέτσα. Είχε μια καλή ευκαιρία ο Άλκβι που έφερε την μπάλα από δεξιά. Το πήγε όλο όλο. Και καλό τελείωμα στη γωνία, χαμηλά. Το, το, το οποίο έχει πολύ πλάκα να το βλέπει. Γιατί πλάκα, καταλαβαίνει πόσο γρήγορο είναι. Μιλάμε για roadrunner, δηλαδή. Είναι... Ναι, sprinter. Δηλαδή, ναι. ο παίκτη σου όλο έχει, έχει αβάτζο 10 μέτρα. Ναι. Και τρέχει κι αυτό προ την μπάλα. Και τον περνάει ο άλλο. Και λε, οκ. Okay. Και ενώ σε εκείνο το σημείο φώναζα, μπε μου, ρε, κάνω τη χάρη να, πούμε, να βάλει ένα γκολ κι αυτό τόσο τρέχει για αυτή την ομάδα. Το γκολ το βάλα Κουστόβιτ. Τι έκπληξη. Εμένα, εμένα, αυτό, εμένα, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα γκολ που ένα επιθετικό τα κάνει να μοιάζουν σούπερα απλά. Ναι. Δηλαδή κοντρόλ υποδοχή, τελείωμα στη γωνία. Μπαμ, μπαμ. Ήσυχα όμω, όχι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ξέρει να κουνήσουμε τα δίκτυα να φύγει καμιά βολίδα. Δηλαδή κοντρόλ, μπαμ. Κάνουμε τη δουλειά μα. Η μας. αντίδρασή του ήταν φανταστική. Ναι. Κεφαλιά του μπασκυρό ήταν, νομίζω. Ναι. Την κατέβασε πολύ ωραία. Τώρα που έμεινε μόνο του εκεί πέρα μέσα στην περιοχή. Εντάξει, ο Βίλε μου όλο είσαι εγώ, Λοίσσα. Αποστημένη φάση. Και, και, και τον χάνει και έχω τον Κρίστοβιτ, δεν είναι ότι είναι ναι. δύο μέτρα παλικάρι, α πούμε. Ο οποίο, εντάξει, πιστεύω ότι λόγω τη λέτσε δεν θα βγει, Δηλαδή, ο Λουκάκου θα βάλει περισσότερα γκολ. Ο Λαουτάρο ήδη βάζει καλησπέρα τρία, καλησπέρα τέσσερα ναι. από εδώ κι αυτά. Ε, δηλαδή, δεν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρώτο χώρο στο καμπιονάτο, αλλά σίγουρα είναι ένα παίκτη που οι ομάδα του καμπιονάτο θα τσεκάρουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, Βεβαίω. Αν έκανα μία λίστα αυτή τη στιγμή και έλεγα ρε παιδί μου από τι χαμηλέ ομάδε ποιου τσεκάρουνε που α πούμε για προποντή για μένα είναι ο Θα σου πω και κάποιον άλλον. Ο Κριστόβιτ είναι τύπου. Ποιον σε κάρμε στην Τερφόρ, τον Κριστόβιτ. Θα σου πω και κάποιον άλλον που δεν το έγραψε στι σημειώσει. Για πάμε. Που έμαθα. Όχι, δε, Όταν φτάσει η στιγμή. Α, ah, okay. Ωραία, λοιπόν. λοιπόν Κλείνουμε θα... με ε, έμπολη ε, ε, Ντινέζε 00, 0-0. Αυτό. <χεύδε> <χεύδε> <είμαι> παρακά <χεύδε> ναι. πάμε παρακάτω πάμε ναι. παρακάτω. Λοιπόν. Αν, και, αν ήταν μια ομάδα να το πάρει. Ναι. Στο τέλο έχασε ο. Ποιο ήταν. Καμιά γη. Έχασε Έχα, η έμπολη δύο-τρει φάσει. Καλά, φάσεις. εντάξει τώρα. Λοιπόν, mm -hmm. φεύγει αυτό. Έχουν, έχει μία να κερδίσει πέντε αγωνιστικέ. Η έμπολη έχει μία ανοίξει τελευταίε πέντε. Θα ζοριστούν και δύο. Οι Ουντινέ, πιστεύω, για την είχαν. κατηγορία. Η έμπολη θα, θα ζοριστεί και για την κατηγορία. Μόντσα Σαλερντάνα τη μπύρα στο 3-0. Εδώ είναι αυτό που θέλω να σου πω. Για πάμε. Ο κύριο που έβαλε το πρώτο γκολ. Πολύ ωραία. Ακούγεται για τη μίλαν. Τον κοιτάει σύμφωνα με δύο σημεία η μίλαν. γιατί. Σαν μέρο όλη τη ομάδα και για backup, για επειδή θα το βοηθήσει για τη registration για τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, γιατί φεύγει ο Φλορέντσι. Οκ. Okay. Να έχεις, πούμε ότι μιλάμε έχεις, για τον Αντρέα Κολπάνη. Έχει τον καλτάρα. Δηλαδή, ξέρεις, να βάλουμε και ένα παίχτη που να παίζει, βέβαια. Να γιατί, πούμε εγώ... ότι μιλάμε για τον Κολπάνη. Με φοβίζει λίγο η Μίλαν να παίρνει κεντρό ψηλό λίγνο αριστερό πόδαρο ξέρω... με το μαλλί του κάτι μου κάνει λίγο ότι δεν με το αλλά... μαλλί του μοντολίβο <σίλει> ναι. ήτανε, αλλά ήταν πολύ ωραίο σχέση αυτό το παιχνίδι έβαλε το πρώτο γκολ με ένα γκολάρα δηλαδή έτρεξε με την μπάλα την έφερα άμεσα από το αριστερό στο δεξί που είναι το κακό του πόδι σκόραρε φάνηκε, δε... ότι ήταν, νομι... φάνηκε ότι ήταν το κακό του ναι. πόδι αλλά <σίλει> το... το έβαλε το έβαλε <σίλει> ε... Ήταν ξανά στο ρόλο στο box, στο α πούμε, το τετράγωνο που παίζει ουσιαστικά 1,5 χρόνο τώρα ο Παλαντίνο. Ήταν ψηλά, είχε πίσω του τον Μπεσίνα και τον Καλιαρντίνη, κλασικά Εγώ πλέον. Εγώ χάρηκα πολύ για τη Βινιάτο. Και μπήκε και ο Βινιάτο, πάρα πολύ ωραία, ο οποίο σκόραρε το δεύτερο γκολ στην κόντρα. Πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι ο μόνο τρόπο βέβαια που ο Βινιάτο μπορεί να βάλει γκολ έτσι. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί το, την έκρηξή του και να φτάσει πολύ κοντά στην τελική. Είναι από αυτού που φαίνεται ότι δεν έχουν πολύ δύναμη ακόμα. Και φάνηκε και α, στην, στην επόμενη ναι. ευκαιρία που έχασε. Επειδή είπαμε και για τον Καλιόντε, ακόμη ένα παίχτη. Άντερ 19 πρωτοαθλητή. Βινιάτο. Βεβαίω. Ο Βινιάτο, ο Βινιάτο είναι, είναι σταθερά που λένε. Δηλαδή από πέρσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έκανε το 3-0 με το πέναλτι του Πεσίνα, του Καπιτάνου Πεσίνα, ακριβώ όπω πέρυσι. Νομίζω ότι ήταν περίπου και στο ίδιο λεπτό που έβαλε το 3-0 mm -hmm. ο Πεσίνα με πέναλτι απέναντι στην Έμπολη. Η οποία έμπολη μαζί με το πέναλτι έφτιαξε 3-74 expected goals απέναντι σε Αλενιτάνου. Ρε Μπαλαντίνο, τι γίνεται. Γι αυτό ο Παλαντίνο είναι. Να το χέρι. Ο Παλαντίνο είναι μαζί με την υποψηφιότητά του ω πιο στιλάτο προπονητή τη και μία από τι αποκαλύψει τη Λίγκα. Και γι' αυτό ταυτόχρονα ο προπονητή αλερτάνα από άλλο Σόζα απολύθηκε γιατί να, δεν έχει κερδίσει. Να σηκώσω το, να το χέρι. <laughs> να σηκώσω το χέρι μου εδώ να ρίξω μια μούτσα στον εαυτό μου. Για την πρόβλεψη που είχα κάνει θα κινδυνεύσει η Μόντσα. Μέχρι στιγμή δεν το δείχνει αυτό. να το λέμε αυτό. Ε, το κακό είναι ότι. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα. Ότι δεν του πίστευσε. Δεν κατάλαβε κανεί γιατί δεν του πίστευσε. Αυτό. Ούτε εγώ κατάλαβα γιατί δεν του πίστευσε. Λοιπόν, Επειδή δηλαδή πέθανε ο Μπερλουσκόνη, θα κινδυνεύσει η ομάδα. Κάπω. Συν... <σφόλου> σε εκείνο το κείμενο λοιπόν που είχαμε αφιερώσει. Ουσιαστικά στο μεγάλο Μόντα Μπαλιάτα, που φυσικά ήταν στημένο πάνω στην βαθμολογία του, του φίλου μα του Σταύρου του Μπέκα γύρω από το ντύσιμο των προπονητών. <σφόλου> Εκεί που σχολιάσαμε για το Σιμώνα Ιντσάγκη, είχαμε κάνει ένα σχόλιο σκάλι του Μπαλιάτα ότι άντε να έρθει και ο Πίπο να δείξει η οικογένεια το στυλ τη. Και ο νέο οπονητή τη φίλε και φίλοι, είναι ο Πίπο Ιντζάκη, βεβαίω. Ναι. Ανυπομονώ να δω το, το πρώτο διαθέσιμο Ιντερ Σαλενιτάνα με την ελπίδα ότι θα κουμψάει ακόμα. Αργή ακόμη, γιατί μόλι έγινε το match. Ναι. Το Ιντερ Σαλενιτάνα 4-0. Λοιπόν, οπότε. Ελπίζω να έχει προλάβει. Ναι, ναι, ναι. Ε, Πίπο Ιντζάκη, κοίταξε. Εγώ Είσαι. χαμογελάω μόλι ακούω το όνομα του Ιντζάκη. Σε μένα το λε. Δηλαδή είμαι χαρούμενο εξορισμού. <laughs> το ποδόσφαιρο θα το εξετάζει. Ωραίο, να, υπά... ωραίο να υπάρχει σεριά. Είναι ωραίο να υπάρχει Ρε στη σεριά. Όπω λέγαμε ότι ήταν καλύτερο σε εντερφόρο από τον αδερφό του. Mm -hmm. Και ο αδερφό του είναι καλύτερο προπονητή. Πιστεύω. Αλλά ναι. γιατί να μην υπάρχουν και οι δύο. Ναι, γιατί να μην υπάρχουν και οι δύο. Ναι, λέει, εγώ χαίρομαι δηλαδή που έχει έρθει <laughs> εκεί στο Σαλέρνο του. Ο Σόουζα. <laughs> Τι καταστροφή ήταν αυτή. Γιατί, δεν περίμενα όχι, να απολυθεί αυτό, Ρεγάμο. Γιατί. Εγώ περίμενα Καλά, να σωθεί σίγουρα. Καταλαβαίνω γιατί απολύεται. Όχι, όχι γιατί, γιατί παίζει έτσι σαν ναι, Δηλαδή. Αυτό. Αυ, δεν είναι ότι. Αυτό που τη λείπει σε σχέση με πέρυσι, νομίζω. Είναι. Ο, θα το πω εισαγωγικά. Ο τσαμπουκά. Δηλαδή διαφωνώ, διαφωνώ. ότι τα πάλευε πολύ περισσότερο mm. τα παιχνίδια τα πέρυσι, ρε φίλε, Και είχε πάρει πολλού βαθμού με αυτόν τον τρόπο που δεν ήταν καλύτερη. Είναι στο τέλο. Αυτή ήταν αποκαρδιωτική εικόνα. Ναι, τίποτα. Η έμπολη θα μπορούσε να βάλει κι άλλα. Δηλαδή και, και η ο Βινιάτο. Ή, συγγνώμη, η Μόντζα και ο Βινιάτο θα μπορούσε να έχει κι άλλο. Mm -hmm. Και βγάζει ένα τρομερή, κάνει μια τρομερή απόκριση ο, ο Τσόα εκεί πέρα. Ναι. Mm -hmm. Που τη σταματάει κάτω πολύ. Δεν ήταν καλή η Σαλεντάνα, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τη δυναμική του, του Καμπράλ Ντιά Ψηλά. Mm. Αν δεις πόσα. Μάλλον και ο Ντιά κάπω είναι λίγο ξενερωμένο από, το... <χαι> από το μη φευγιό και από το σκηνικό με τη, τη Γκούτσα. Τώρα ποιο θα με πάρει. Με τη Γουλβερέμπτον. Λοιπόν. Α, ναι. Καλά, άμα δει και τα XG που δέχεται η. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αλλά, αλλά περιμένουμε, περιμένουμε τώρα, μήπω ο πίπο κάπω τη τρώση. Και κλείνουμε με Φροζινόνε Βερόνα, η υπέροχη φροζινώνε του, του Το παραμύθι του συνεχίζεται στο φροζινώνε, έτσι. Κοίταξε, σου έχω πει. Κάπου θυμήθηκα ότι αυτή ήταν η ομάδα που πέρσι ο Γκρόσο και την έλεγαν η Νάπολη τη Serie B. Mm -hmm. Έχει ξανακάνει κάτι αντίστοιχο τη Φραντσέσκο που πήγε τετράδα Champions League με μία Ρώμα που την είχε χτίσει ω παλέτη. Για τον οποίο εμεί είχαμε επίση προβλέψει ότι θα είναι ο πρώτο που θα φύγει. Μπράβο. Παρ' όλα αυτά, εγώ του το δίνω. Το ότι βάζει πράγματα. Διαχειρίζεται πράγματα καλά. Την έχει φροζινώνει full θαραλέα. Έτσι, μια εκπληκτική εικόνα. Ε, έχει, εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά το τι του δίνει ο Σουλέ στο γήπεδο ο οποίο είναι παιχτάρα. είναι αυτό. Είναι παιχτάρα λέει, είναι παιχτάρα. Τι παιχταρά είναι αυτό, Νομίζω. Οκ, okay, δύο γκολ ο Λουκάκου βάζει υποψηφιότητα. Αλλά, σαν ατομική εμφάνιση, mm -hmm. νομίζω ήταν του mm -hmm. ΛΕ. Ναι, είχε, κατα... είχε δοκάρια. Έφτιαξε. Ρε, τι παιχνιά είχε. Να... Εχω... Ναι, Έχω ναι, τρελαθεί. Ναι. Τι παιχνιά είχε. Ουσιαστικά αυτό 취향. Δανικό από goal. τη Γιουβέντουσ. Ουσιαστικά αυτό 취향 ήταν το γκολ παρότι δεν, δεν φαίνεται κάπω στα, στα νούμερα τα, τα βασικά. Γιατί ε, έχει δοκάριο σεντήρα και στο rebound το βάζει ο Ρένιερ, ο οποίο είναι και αυτό μια καλή κίνηση. Δανικό βέβαια. Πρώτο ματ δεν ήταν. Ναι, πρώτο ματ, πρώτο γκολ κατευθείαν. Δανικό από τη ράλη. Ο Σουλέ είναι υπέροχο ποδοσφαιριστή. Του έχει διαλύσει τη Βερόνα. Από τη δεξιά πλευρά, καλό με την μπάλα στα πόδια. Καλό σουτ. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι μπορεί να τρέχει με την μπάλα και να πασάρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή παίρνει τρεξίματα, μπορεί να τριμπλάρει, εντάξει είναι και το αίμα. Από πού είναι, <χω> εντάξει, λοιπόν είναι. Γεννιέσαι στην Αργεντίνη, μάθει να τριμπλάρει. Αλλά. Ε, είναι και πολύ καλό δημιουργό. Δηλαδή, να παίξει, με, να παίξει με την ομάδα, να βγάλει μια τελική, μια κάθετη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό διάολο. Και δηλαδή... είδα ότι μόνο από μέσου, μόνο ο Ζιελίνς και ο Κοπμάινερ έχουν φτιάξει περισσότερε ευκαιρίε από τον Σουλέ στο... στη ΣΕΡΕΑ. Έχει φτιάξει 17. Ο Σουλέ. Έλα, ας. Έπαθα πλάκα σου. Δηλαδή, ήξερα ότι είναι καλό παίχτη. Και αλλά... είναι, είναι, ο, μόνο από του δύο παίχτε στο Big Five από το 2003 γεννημένο και έπειτα, που έχει φτιάξει 17 ευκαιρίε, μαζί με τον Φλόριαν Βίρτ τη Leverkusen που θεωρείται το ταλέντο ναι. του ταλέντου. δηλαδή, Εκ, εκπληκτικός Ναι, είναι, είναι ανήκει, η, ανήκει στη Γιουβέντου. Νομίζω καλά θα κάνει η Γιουβέντου. Όντω έχει δίκιο ο ατζέντη του. Που λέει, Παι, παιδιά, προσέξτε τον. Δηλαδή, για να δείτε τι παίχτη, έχετε. Ναι. Ναι, 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 ναι συμφωνώ. Είναι, είναι και αν δεν είναι... το θέλει η Ιουβέντους, σίγουρα θα βρει κάπου άλλο να πάει. 100%. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό εδώ αυτό, και... βλέπω το στο χρηματιστήριο. Αυτό, βλέποντα το μάτ, είναι ότι. Okay, Οκ, η είναι ένα παίχτη που με αυτή την εμφάνιση λέει, Οκ, okay, παίζω, αλλά εγώ είμαι για άλλα πράγματα. Ναι. Και όχι για το Φροζινών Α... Ότι έκανε τη διαφορά, ρε φίλε, ναι. ότι, είναι, ότι είναι για μεγαλύτερο επίπεδο Ισχύ, ομάδων. Ισχύ, αυτό, Ισχύ. αυτό μου φάνηκε εμένα. Υσχύει. Και δεν ξέρω σε πόσο, δηλαδή αν θα γίνει σε 2-3 χρόνια, αλλά μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Κουλουσέφσκι. Δηλαδή ότι αν όντω δεν τον θέλει η Juventus, μπορεί να τον πάρει μια ομάδα τέτοιου επίπεδου, σαν τότε να μα πούμε. Δηλαδή ναι. είναι, πολύ, ξεχωρίζει πάρα πολύ στη Φροζινό, ναι, ο Σουλέ. Αυτά από την πολύ αγωνιστική. Κα, πολύ καλή Φροζινό, Έχουμε τίποτα, Πώ ε, πώς το λένε, συλλιστικό, μόντες μπαλιάτα, καμιά Έχουμε εμφάνιση. Έχουμε μόντες μπαλιάτα, την εμφάνιση της Μπολόνια. Ναι, Η οποία Για ήταν, πες. όταν τα χρώματά σου είναι κόκκινο μπλε και βάζεις πολλά σχέδια σε άσπρο, γίνεται μο, α, μοβ. Και αυτό είναι φιωρεντίνα. Δεν είναι κακή εμφάνιση, θα πω. Είναι πολύ άσχολη. Θέλω να πω, του κατάλαβες, του του ότι γίνονται πολλά πράγματα γίνονται... εκεί πάνω, πολύ περισσότερο από ότι πρέπει θα να κάτσεις... Να τα να, ναι. 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 Να τα προσέξεις, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ναι. να πεις, έλα, τι έχει τα φιέντου. του πάμε. Πώς γραφείστε Νομίζω ότι υπερέβαλαν λίγο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι άσχημη. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ωραία παιδιέρη. είναι. Δεν είναι και... Τουλάχιστον αν ήταν over the top. Δηλαδή αν ήταν... Δηλαδή, Πολόνια Λέντε... jersey made by the ghost of Jackson Pollock. Okay, ναι. Να πω, <laughs> ο, ο Pollock είδες. την έφτιαξε. Δεν θα πάω τώρα εγώ κόντρα στον καλλιτέχνη. <laughs> εντάξει, ναι. αλλά... Όχι και έτσι, α πούμε. Ναι, όχι, ναι. Ναι, ναι, δεν, δεν, δεν μου άρεσε. Ειδικά με τι άλλε φανέλε που έχει η Πολόνια. Σαφέστατα. Πριν περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική, να πούμε ότι η Ιταλία μαζί με την Τουρκία θα διοργανώσουν θα το γύρο του το 2032. Το προηγούμενο το πήραν η Μεγάλη Βρετανία. Μπράβο. Με την Βόρεια Ιρλανδία. Εδώ, δύο σημειώσει που έχω. Η πρώτη είναι εμάς εμά μα προσπέρασαν ανάμεσα. Τι διάλογο έργα. Δηλαδή, γιατί έτσι, α πούμε, γιατί δεν μπαίνουμε κι εμεί να δούμε κανένα παίχτη στην Αθήνα. Τώρα που φτιάξαμε και δυο γήπεδα. Είπε ο άνθρωπο που ζει στη χώρα που το Ολυμπιακό Στάδιο στη μεγαλύτερη πόλη έκλεισε. <laughs> γιατί έχουν δηλώσει το στέγαστρο σπέργολα. Κάπου του καταλαβαίνω. Αλλά επειδή και η Ιταλοί είναι το πρώτο τουρνουά που έρνουν μετά το 1990. Δεν φίλε, περίεργο. Ουσιαστικά. Πρέπει να φτιάξουν τα γήπεδά του τώρα. Μπράβο, θα φτιά... πρέπει να φτιάξουν τα γήπεδά του. Οι περισσότεροι πανηγυρίζουν γι' αυτό. Ε, καλά, προφανώ. Γιατί θα φτιάξουν τα γήπεδά του. Δηλαδή, η σημείωση που έχω κάνει εδώ που βλέπω είναι ότι θα διαλέξουν πέντε γήπεδα από, τα, από αυτά που υπάρχουν στο Μιλάνο, στο Τωρίνο, στη Βερόνα, στην Τζένοα, Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμα, ε, Ρώμη, δηλαδή Νάπολη, Μπάρι και Κάλιαρη. Όποια ευκαιρία να φτιαχτεί ένα παλιό γήπεδο τη ε, Ιταλία είναι, είναι ναι. καλοδεχούμενη. Μπράβο δηλαδή, ναι. Ναι. λέει ότι είναι, είναι, πολύ, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουν το infrastructure ας πούμε, των γήπεδων. Αυτό είναι το ένα σκέλο και το δεύτερο σκέλο είναι περισσότεροι. Είδα άνθρωπο να πανηγυρίζει με τζιφ του Γκρόσο ότι ναι, η Ιταλία είναι σε μια, Ευρω... σε μια τελική διοργάνωση χωρί να χρειάζεται να προκριθεί από τα προγραμματικά. Δηλαδή, <laughs> ότι, ναι, ρε φίλε, θα το, θα το κάνουμε εμεί τα τουρνουά, σίγουρα εκεί δεν γίνεται να μην πάμε. Περάσαμε. <laughs> μακριά ένα ακόμη, ναι. αλλά ωραίο ταξίδι θα είναι. Και ένα σκανδαλάκι μακριά από την κατάκτηση. Κάντε ένα σκανδαλάκι το 2031 να πάει η ομάδα να το πάρει ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το. Επισπέ... Όχι, να το κάνει τούτο. Τι... Τί... <laughs> 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 λοιπόν, <laughs> έλα. Μετά δεν πιάνει. Είναι όπω έρχεται στο ελληνικό ρε φίλε. Δεν, δεν ναι, γίνεται. Ναι, ναι. Ο, ναι. ο άλλο σου ευχηθεί λεφτά θα πάρει. Γιατί ω γνωστό, όταν είσαι στον ελληνικό, πάντα κερδίζει λεφτά. Ναι. Ε, αν το ρίξει ε, κατά λάθο. Το επίτηδε δεν είναι. <laughs> και, και μέσα στα όσα είπε ο Σπαλέτη τώρα που είμαστε στη Σκουάντρα εκτό από το ότι ο Μπαναβεντούρα είναι ο Μπέλιγχάμ μα, ναι. είπε κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου αρέσει όπω τυπάει πολλέ φορέ στο συνέστημα ο Σπαλέτη, αλλά όμορφα που λέει ότι η ευτυχία λέει για μένα είναι να σκέφτομαι όλου αυτού που δουλεύουν στο εξωτερικό που έπρεπε να φύγουν από την Ιταλία όταν ήταν ας πούμε, 15 χρονών και δεν είχαν ουσιαστικά χρήματα, δεν είχαν χρήματα να, το βγάλ, να βγάλουν, το τέλο του μήνα, ρε παιδί μου, στην αρχή τη ζωή του. Αλλά τώρα συντονίζονται μπροστά από τηλεόραση για να, να δουν εμά να παίζουμε ποδόσφαιρο και να παίρνουμε μια νίκη που του κάνει να νιώθει πιο κοντά σε εμά. Οπότε εγώ νιώθω ευτυχία για αυτό το αίσθημα και προσπαθώ η ομάδα μου να παίξει έτσι, να παίξει ναι. Με, 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 αυτό το. Τα λέω, για λέει, για κάτι τέτοιο σπαλέτη. Τα λέει ωραία ρε mm -hmm. ναι. Και όταν τον ακού να λέει τέτοια, μπορώ να καταλάβω γιατί η Ναπολή του πέραν από το ποδόσφαιρό του έπαιζε και με αυτή την ψυχολογία. Ενώ ο Ρούντιν κάνει μια αλλαγή και γκρινιάζουν Σωστό. όλοι. Απ' την άλλη, ρε Ρούντι μου, μη βγάζει τον Οσίμεν γάμο το κερατό μου. Δηλαδή, όταν Οποιονδήποτε σκόρ. άλλο ποδοσφαιριστή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε επόμενη αγωνιστική. Να πούμε από τώρα γιατί την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν θα, δε θα έχει γίνει. Αυτό, αυτά τα παιχνίδια που θα σα πει τώρα στο ήλιο θα γίνουν. 21 Οκτωβρίου. Μπράβο. Αρχίζουμε. Σάββατο. 4 η ώρα το μεσημέρι. Ελά Βερόνα. Στο Πεντεγκόντι. Υποδέχετε την Νάπολη. Διπλό. Με νέο προπονητή. Εδώ θα βάλουμε ε, το τζόγο τώρα. Με νέο προπονητή και διπλό. Ωραία. Εγώ θα πω διπλό με τον Ροδίν Καρσία. Έτσι για να. Λά oh. stand. Οκ. Okay. Και λογικά Did... ο Ροδίν Καρσία θα πολιθεί σε μισή ώρα. <laughs> 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 σε 7. Το Ροδίντερ. Ε, θα... Θα πω Ιντερ. Πω και εγώ Ιντερ. Θα πω και εγώ Ιντερ, είναι πολύ καλύτερο. Ναι, πρόβλημα. δεν τις αξίζει τόσες γκέλες, θεωρώ. 10 παρατέταρα το βράδυ του Σαββάτου, στο Μαπέι, σαν σου όλο Λάτσιο. Τέσσερα, <laughs> τέσσερα. <laughs> <laughs> θα πω, μπράβο. Ισοπαλία θα πω, Ισοπαλία. Ισοπαλία. Ναι, ναι. Ε, διπλό Λάτσιο. Okay. Κυριακή, τη πήρα. Ρώμα Μόντσα. <laughs> ναι, ωραία. <laughs> αμαν, <laughs> ο ο ο ο Υπουλιο, Ρώμα Μόντσα. Ήπουλο. Μόντσα. Και Ρώμα χωρί Πελεγκρίνη την μπάλα. Ναι. Θα πω. Και θα, θα πω Ρώμα. Κι εγώ Ρώμα θα πω. Αλλά δεν, δεν νιώθω. Δεν, δεν πατάω καλά και τα δύο μου πόδια. Ναι. Δεν είναι 100% ε, σίγουρο. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Κι εγώ Ρώμα θα πω. Τέσσερι ώρα. Ωραίο μα. Μπολόνια Φροζινώνια. Στο Ρενάδο Νταλάρα. Μπολόνια. Μπολόνια. εγώ. Ε, ταυτόχρονα εκεί έχουμε νέο προπονητή στο Αρέκι, όπου η Σαλενιτάνα κάνει το σαυρό τη γιατί έρχεται η Καλιάρη. Πρώτη νίκη σε Αλερντάνα. Ε, με, με, δηλαδή, με πίπο Ιντσάκη. Μόνο η Ιντσάκη ρε φίλε μπορούσε να το κάνει αυτό, να πάει σε μια ομάδα. Πε με την Κάλιαρη. Ναι. Μετά, τύπου, με την δηλαδή, Κάλιαρη. χειρότερη. Διάλεξε μια ομάδα που να παίξει τώρα, σου πει την Κάλιαρη. Ναι. Από όλη την Ευρώπη. Εντό. <laughs> ναι. Εφτά 7 η ώρα τα λάντα Τζένοα. Λοιπόν, εδώ θα πω ισοπαλία. Εγώ θα, θα πάω με την έκλειση, θα πω διπλό. Ωραίο, μου αρέσει. αλλά τη βλέπουμε και οι δύο. Θα, θα πω, πω διπλό τη uh, Τζένα. Και το βράδυ, το Σαββά, τη Κυριακή, συγγνώμη. Μίλαν Γιουβέντου. Όπα. Στο κατάμεστο Σαν Σύρο. Όπα. Ωραίο μάτς. Χωρί ε, Μενιάν. Σπορτιέλο Τίμιο. Χωρί Θεό, Γιατί θα έχει ξανά κάρτα. Και είναι ο παίκτη με τι περισσότερε κίτρινε στη Σερία. <laughs> Βλέπω τον Πιόλ να επανενεργοποιεί την τριάδα για αυτό το παιχνίδι. Για μια, μια παράσταση στην πόλη σα. Δεν, δεν, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το μάτι. Γιατί αν και τελευταία χρόνια η Μίλαν έχει πάρει τον, λίγο τον, τον ναι. αέρα τη Ιουβέντου. Βέβαια... Και τι θα πει. Θα θα πω ένα χ". Θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και θα πω ότι θα κερδίσει η Μίλαν. Ωραία. Στέφανο, ποιο να τα ακούσει έτσι. Δηλαδή, Ο είναι λίγο Και να κλείσουμε, γιατί σήμερα είναι. Έχει ε, άλλα δύο μάτσε. Αγία, άλλα δύο μάτσε. Ναι, τη Δευτέρα. Άρα δεν κλείνουμε ακόμα. Ουντινέζε Λέτσε, 7,5 ώρα. Ισοπαλία και εδώ θα πω. Χ. Χ αυτό, μέχρι το φρύουλι. Και Φιωρεντίνα, έμπολη. Άσο. Ναι, Φιωρεντίνα. Αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε ε, ω Τρίτη 10 οκτωβριου Παγκόσμια mm. μέρα ψυχική υγεία. Και κλείνουμε με το βίντεο τη Νόριτ. Το οποίο όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Δεν, δεν, έχω λόγια πραγματικά, δεν έχω δει κάτι. Πολύ ωραία σκέψη. Δεν έχω δει κάτι πιο έστοχο, ενδεχομένω στη ζωή μου γύρω από το. Από αυτό το θέμα. Από αυτό το θέμα όσον αφορά τον αθλητισμό προφανώς, έτσι, δηλαδή τι είχε να παρουσιάσει ο αθλητισμός πάνω σε αυτό. Είναι ένα εκπληκτικό βίντεο δυόμιση λεπτών, που Εντάξει, σαν μια ταινία θα πω εγώ, δηλαδή ε, μπορεί να, να το δεις αυτό που έρχεται ή να μην το δεις αυτό που έρχεται, το ζήτημα είναι να το δεις στη ζωή αυτό που έρχεται. Yeah. Να μπορείς να καταλάβεις αν εσύ ή κάποιος άνθρωπος γύρω σου, ότι καμιά φορά φαίνονται ότι, τα ότι σημάδια, ότι ναι, φόρνα, αλλά πούμε, καμιά και... φορά πρέπει να βλέπει και τα σημάδια. Πώ ενδεχομένω μπορεί να βοηθήσει εσύ τον εαυτό σου ή τον. Φοβερή το σκέψη. Είναι... Ναι. Φοβερή και σκέψη. Ένα, ένα φανταστι... μπράβο στην όρεξη. Φανταστικό... Είναι ένα φανταστικό βίντεο. Ναι. Ε, γιατί πετυχαίνει και να δημιουργήσει τον παλμό του γηπέδου και την σχέση που μπορεί να έχει με τον άνθρωπο δίπλα σου. Παρότι μπορεί να μην γνωρίζεστε έξω από το γήπεδο ή πριν από το γήπεδο και ναι. να γίνεστε φίλοι εκεί. Και δυστυχώ το πώ ένα άνθρωπο ναι. μπορεί να κρύβει πράγματα μέσα του που δεν φαίνονται με τίποτα. Πραγματικά υπέροχο. υπέροχο. Λοιπόν, Αυτά από εμά ήταν ο Στέλιο Καρακάση. Ήταν ο Δημήτρη Χρυσικό. Ήταν ο Ντόμ μαζί μα. Ήταν το Κάλλιο Βαλιάτο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.